Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Με υγεία, με χαρά, με αισιοδοξία. Μπήκαμε στη Βουβή. Εβδομάδα μπρος, όλο ταχώ για το Πάσχα στην τελική ευθεία. Καλημέρα. 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 Τι κρύο είναι αυτό, παιδιά. Κρύο. Γιατί κρύο, πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η εποχή που θα ακούμε τα μαχαιροπύρουνα στο μπαλκόνι από τον άλλο όροφο. Ε? Θα ακούμε τα χαχανιτά από τον τρίτο. Θα ακούμε... Είναι τη βεράντα πλέον. Ναι, παιδιά. Γενικά η πόλη έχει πολύ summer vibe. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο ήταν όλοι έξω, ήταν σαν να είσαι σε διαδήλωση. Και μέχρι αργά. Μαχαιροπύρουνα, εσύ. Μέχρι νωρίς, μάλλον το πρωί. Μαχαιροπύρουνα, άκουγε που τρίζανε. Μαχαιροπύρουνα δεν άκουσα. Πώς το ακούς αυτό? Τσουγκρίσματα. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι, ήρθε η εποχή που βγαίνει βεράντα και ακούς κόσμο να τρώει, να πίνει, να χαίρεται, γέλια. Ένα σταράτη. Λίγο να σε ενοχλεί, μετακομίζεις. Είναι αυτό το πράγμα. Τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ωραία, ωραία. Είναι αυτό που περιέγραψες, τα τσουγκρίσματα, τα μαχαιροπύρουνα, κάπως έτσι. Πάγατε. Φάγαμε. Μπράβο. Φάγαμε, φάγαμε. Πόσο? Γιατί να μην φάμε άλλωστε, δεν καταλάβω. Μια ζωή την έχουμε. Και αν δεν την γλεντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε. Τι θα καταλάβουμε. Τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το λέει ποτέ κανείς. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ τρεις ολόκληρες ώρες. Είναι Δευτέρα σήμερα, 11 Απριλίου του 2022. Θα είμαστε μέχρι τις 12. Είναι το Breakfast at Star. Ποιοι είμαστε, παιδιά? Η Crazy Water News. Δείτε σε λίγο αποκλειστικά πλάνα και δηλώσεις από το γύρισμα του Chart Show. Με την Άννα, όχι, δεν θα είμαστε μαζί αυτό το χειμώνα. Σήμερα στην παρέα μας θα είναι οι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του Star 3 Μίλια, Γιάννης Ρούσος, Ανθή Σαββάκη και Χάρης Χιώτης. Στις 11.30 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας. Και πάω το πρωί στο φούρνο, δεν σας είπα τι έπαθα. Πάω στο φούρνο του πρωί να πάρω ένα καφέ και λέω: νηστίσιμα έχετε? Ναι, μου λέει. Λέω: ποια είναι? Να, μου λέει: όλα τα από εδώ. Α, πάρα πολύ ωραία. Βάλτε μου όλα τα από εκεί. Γιώργο. Δεν πιστεύω. Για να πάει καλά η εβδομάδα, ρε παιδιά. Για να πάει καλά η εβδομάδα. Και τελικά τι έφαγε? Όλα που τα από εκεί. Όλα τα από εκεί, όπως κατάλαβες. Ωραία, πάμε στο πρωινό μας. Είναι νηστίσιμο? Είναι για όλους το πρωινό μας. Θα διαλέξετε και θα πάρετε αυτά που σας αρέσουν. Και ξεκινάμε με μια αποκάλυψη βόμβα που έκανε η Ναταλία Γερμανού το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το τραγούδι «Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς». Και ευχόμαστε ο Θάνος Καλλύρης να μην βλέπει τηλεόραση. Σε άλλα νέα, η Δέσποινα Βανδύ και η Κόνη Μεταξά βρέθηκαν στην ίδια εκπομπή με το ίδιο ρούχο. Και η Δήμητρα Ματσούκα, σε περίπτωση εκεί στην Αμερική που θέλετε να τη δώσετε Όσκαρ, κρατήστε το για τον επόμενο. Καλή όρεξη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα. Το breakfast σήμερα είναι της Τσαγκαροδευτέρας με κέφι, γλέντι, μπρίο για να φτάσουμε μέχρι Σαββατοκύριακο χωρίς γκρίνια. Ξεκινάμε. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Θάνος Καλλύρης πήγε στο Chart Show, τραγούδισε το σουξέ «Ο νέος είναι ωραίος», έκανε και κάποιες αποκαλύψεις. Ισχύει ότι αυτό το τραγούδι ήταν το κάνεις με τον Γιώργο Αλκαίο? Ακριβώς. Στην πορεία γνωρίστηκαμε το Λάμπη, ο οποίος τα είχε με την αδερφή μου. Να τα και τα gossip. Αλλά το καλύτερο, το πιο πιπεράτο, το είχε η Ναταλία, η οποία αποκάλυψε το story πίσω από το τραγούδι. Αχ, Θάνο. Ο Θάνος στην ιστορία του «Ο νέος είναι ωραίος» την είπε. Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν την ξέρει. Μέχρι σήμερα που θα σας την πω εγώ, δεν την ξέρει κανείς την ιστορία. Τότε, εκείνη την εποχή που εγώ ήμουνα με το Θάνο, με φλέρταρε πιεστικά ένας νεότερος. Ο Θάνος δεν το έμαθε ποτέ. Εγώ βρέθηκα σε ένα μικρό δίλημα για ένα διάστημα ενός μηνός. Είπα να το κάνω την κουτσουκέλα, να μην την κάνω την κουτσουκέλα. Και τελικά είπα, ας μην την κάνω. Παρέμεινα πιστή, διότι ο παλιός είναι αλλιώς. Τα ακούς, Θάνο, που βέβαια τώρα πια είναι περσινά ξινά στα φύλλα όλα αυτά, αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, κρατάμε το ότι η Ναταλία έμεινε πιστή Πηνελόπη και επιστρέφουμε στην παρέα της Δέσποινας Βανδύ, που παρουσίασε τραγούδια τα οποία έγιναν σλόγγαν. Και καλεσμένα ήταν και τα παιδιά τα δικά μας, ο Γιώργος και η Ελίνα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στα τραγούδια που έχουν βγει σλόγγαν μέσα από αυτά. Χαλαρά, η ναι. Ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Μα χαλαρά, πολύ ωραία. Εγώ
Ό,τι ερευόμουν στη ζωή μου, το έχω βρει αγάπη μου σε σένα. Δεν ξέρω πώ το λέει. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ναι, καλά το πάμε. Μάλιστα, είναι ωραίο σλόγγαν. Την Ελίνα την πετυχαίνουμε σε μια φάση έτσι. Ναι, ναι. Σλόγγαν, πολύ ωραίο που έλεγε η Έλλη Νικοκίνου, τι τη έχει βρει. Δεν σα δείχνω περισσότερα. Μείνετε μαζί μα, έχει πράγμα η ιστορία. Αν πα με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Γιατί σαν και εμένα, για σένα δεν υπάρχει άλλη. Στο μεταξύ, τι έγινε, κορίτσια? Δεν είχε άλλο ρούχο η ντουλάπα και ντυθήκατε το βιβλίο τη ζούγκλα? Η Κόνη Μεταξά πήγε να τραγουδήσει με διάθεση η Τίγρη. Την ίδια που είχε και η παρουσιάστρια Δέσποινα Βανδύ. Με διαφορετικό παντελόνι, ευτυχώ. Και έχω πει στου στυλίστε να μιλάνε μεταξύ. Τι χαμός έγινε με αυτή τη δήλωση της Δήμητρας Ματσούκα στο στούντιο 4 όλο το Σαββατοκύριακο? Τι χαμός! Είπε η ηθοποιός ότι δεν θα δεχόταν το Όσκαρ αν το έπαιρνε. Παρακαλώ, το κιού. Ήμουν πάρα πολύ σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα πάρω το Χρυσό Φοίνικα. Ναι. Γιατί ήταν κάτι το οποίο, ας πούμε. Αλήθεια, το λες? Ναι. Το πίστευα πολύ ότι εγώ θα κάνω ταινία που θα πάει στο Φεστιβάλ Κανών και θα πάρω και βραβείο ερμηνείας. Αυτή ήταν μια στιγμή έτσι, μεγαλείου. Θα μπορούσε να ήταν το Όσκαρ μεγαλείο. Το Όσκαρ επίσης έχω σκεφτεί ότι δεν θα το δεχτώ. Γιατί? Όχι, δεν θα το δεχτώ το Όσκαρ, παιδιά. Θα στείλω κάποιον που θα πήγε για τους λόγους που δεν το δέχομαι. Μέχρι πρώτη δεν μου άρεσαν οι ταινίες που έπαιρναν Όσκαρ. Και, εν πάση περιπτώσει, έχω και πολλές διαφωνίες με την αμερικανική πολιτική σε διάφορα συμβάντα σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα, μόνο εγώ καταλαβαίνω ότι αυτοσαρκάζεται και αστειεύεται ή το έχω χάσει το θέμα. Και περνάμε σε μια άλλη ηθοποιό η οποία δεν έχει περάσει όμορφα με τα μέσα, όπως υποστηρίζει. Έχεις υπάρξει όμως και από τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ χτυπηθεί από τα. Κάνεις βιογραφία ξανά. Όχι, πάνε. Περίμενε. Κάνεις εσύ. Το θέμα είναι ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη τα έχει αφήσει πίσω της όλα αυτά και πολύ καλά έχει κάνει και πήγε και στον Ντότ και πέρασε ωραία. Εδώ τώρα υπάρχει άλλο θέμα. Άρης Δαβαράκης στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Διαπίστωσα σε μια ηλικία ότι είμαι γκέι και μάλιστα τότε ήταν η Μαλβίνα πολύ στα πάνω της και μου ζήτησε μια συνέντευξη και είπαμε να το πούμε, ας πούμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι για να είμαι ειλικρινής. Έχασα πολύ νωρίς τους γονείς μου. Δεν θα ήθελα να στεναχωρέσει τη μάνα μου μια συνέντευξη με τη Μαλβίνα και να. Και ίσως να ήταν και ένας θυμός. Γιατί είχα χάσει τους γονείς μου, ήμουνα λίγο αγριεμένος. Όχι λίγο, ήμουνα πολύ αγριεμένος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοράμε φτερά έτσι και ψηλά τα κούνια για να είμαστε γκέι. Γενικά ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει και να εκφράζει αυτό που είναι με όποιον τρόπο θέλει. Επίσης, την αξιοπρέπεια που παίρνει και μεγάλη συζήτηση, δεν την ορίζει το ότι φοράμε, αλλά το πώς φερόμαστε τόσο στον εαυτό μας όσο και στους άλλους. Όλα τα άλλα, Άρη μου, και με όλο μου τον σεβασμό, τα ακούω βερεσέ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Άρη. Δεν χρειάζεται να φοράς φτερά πουπουλά για να δηλώνεις κάτι. Νομίζω ότι η σοβαρότητα και αυτό που είσαι το εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Αλλά άμα θέλει κάποιος να βάλει όμως, ας βάλει. Ναι, όχι, μπορεί να βάλει, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή υπήρχε ένα στερεότυπο ότι οι γκέι πρέπει να φοράνε αυτά για να φαίνονται. Ναι. Δεν ισχύει, εννοείται δεν ισχύει. Άρα να πούμε ότι να μην υπάρχει το στερεότυπο. Εγώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Δαβαράκη, αλλά θα συμφωνήσω και με την Ελισάβετ Κυρίτση που τοποθετήθηκε καταπληκτικά στο ζήτημα. Όντως ο καθένας μπορεί να είναι ελεύθερος να εκφράζει τη σεξουαλικότητά του ή την εικόνα του με όποιον τρόπο θέλει, χωρίς να πρέπει να δώσει λογαριασμό σε κάποιον. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι του ανθρώπου που θα βάλει τα φτερά, είναι του ανθρώπου που θα δει κάπως έναν άλλον άνθρωπο, επειδή μπορεί να φοράει φτερά, επειδή μπορεί να φοράει στρας ή επειδή μπορεί να φοράει ένα σκισμένο τζιν ή ένα κοστούμι που δεν του αρέσει για χύψη λόγου. Και μπορούμε να σκεφτούμε και το εξής, ότι τι έκανε τους ανθρώπους αυτούς ίσως να υπερβάλλουν λίγο στο styling. Μήπως η μη αποδοχή, μήπως το ότι έχουν περάσει δύσκολα για την εποχή που ο κύριος Δαβαράκης, για την εποχή την οποία μιλάει. Είναι πώς είναι τώρα, παιδιά. Εδώ έχασε τους γονείς του και μετά αποκάλυψε, ενδεχομένως και στον εαυτό του, θα σου πω εγώ, την ταυτότητά του. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Είναι τρομερό άμα το σκεφτείς. Ναι, εντάξει. Είναι πόσο δύσκολο να μεταφέρεις στους δικούς ανθρώπους ότι έχω μια άλλη σεξουαλικότητα που νιώθεις, ξέρεις αν το δεχτεί ο άνθρωπός σου ή δεν ξέρεις. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα είναι. Όχι, πολύ είναι πιο ελαστικά. Είναι πιο εύκολα. Και σκέψου ότι από αυτή την εποχή και μετά, πολλοί άνθρωποι ομοφυλόφιλοι αναγκάστηκαν να.
να υπερβάλλουν για να δείξουν ότι είμαστε κι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, και έχουμε δικαίωμα στα πάντα. Και εκδικείς μια ορατότητα, ενδεχομένως όχι πάντα με τον σωστό τρόπο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Προσπαθείς να διεκδικήσεις μια ορατότητα, ας πούμε, έξτρα για να έχεις την προσοχή που θέλεις, που δεν είχες προφανώς, ή την αποδοχή που δεν έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα συμφωνήσω. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο χαρακτήρας, προσωπικότητα, η σοβαρότητα και ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας εξαρτάται από τα φτερά και τα πούπουλα. Εντάξει, σε κάποιες φορές όμως είναι και μέρος του χαρακτήρα κάποιου, γιατί το παίρνουμε τόσο λίγο αρνητικά. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να φορέσει και τον εκφράζει, είναι ωραίο να το φορέσει και να το λέμε στα έξω. Να μην μένουμε στην εικόνα, αυτό λέμε. Και πόσο εντωμεταξύ, θυμάμαι ότι πάντα όσα βιβλία έχω διαβάσει της Μαλβίνας, πάντα έλεγε: εμένα στόχος μου είναι να προσπαθήσω να σας απενεχοποιήσω. Και πόσο τα κατάφερε, παιδί μου, βλέπεις ότι λέει ότι η Μαλβίνα με κινητοποίησε να μπω μπροστά και να μιλήσω για όλο αυτό. Από την άλλη, Κατερίνα Παπουτσάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάστηκε να βγει με φτερά. Όσα λύκη βγήκε και πέσανε να τη φάνε. Εγώ θα σου πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή ο Σαλίκη Βουγιουκλάκη. Παρόλο που λέγανε ότι μιλούσε σαν την Αλίκη, αυτό έχει να κάνει με το πόσο πιστά υπηρέτησε το ρόλο. Μπήκε κατευθείαν στο πετσί του ρόλου. Η αλήθεια είναι ότι όντως κάποιες φορές σε κάποιες συνεντεύξεις της μετά από το σύριαλ, από τη βιογραφία τέλος πάντων της Αλίκης, ήταν κάποιες στιγμές που μπορεί να μίλαγε σαν Κατερίνα Παπουτσάκη πια και να σου θύμιζε αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή το είχε μελετήσει πάρα πολύ, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ για να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται στην εικόνα της Αλίκης, ήταν σαν να είχαν μείνει κάποια κατάλοιπα που σιγά σιγά τα είχε αποβάλει η ίδια. Μήπως και γι' αυτό έπεσε να τη φάνε, μάλλον. Ακολουθούσε τη μέθοδο του Στανισλάβσκι και ήθελε να πει πολύ μέσα στο ρόλο, να το κάνει βιωματικό. Δεν ξέρετε για τον Τζάρετ Λέτο που τώρα υποδίεται έναν. Γιατί δεν κάνει ένα ρόλο, κάνει την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να ρωτήσω κάτι. Και η Μαρίνα Καλογύρου έκανε την Ελλή Λαμπέτη, αλλά δεν έπεσε να τη φάνε. Μήπως είχε να κάνει με το ρόλο. Ναι, ρε παιδί, να τα λακάνει. Δεν ακουμπά τώρα την Αλίκη. Ήταν ένα έντονο χαρακτήρα. Έπρεπε να έχει και κάποιες εκφράσεις προσώπου, έπρεπε να κάνει και τα τραγούδια, όλα αυτά. Γιατί θέλω να σου πω ότι πέσανε να τη φάνε από την πρώτη μέρα. Δεν χρειάστηκε καν να τη δούνε. Ίσως γιατί είναι ο τρόπος που έχουμε κάπως αποτυπωμένη την Αλίκη σαν χώρα, ας πούμε, στο κεφάλι μας. Είναι εθνικό ζήτημα. Είναι εθνικό ζήτημα. Ναι, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι ήταν μία και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που έκανε και ο τρόπος που έπαιζε. Οπότε ήταν σαν να με έναν τρόπο να μην θέλαμε να δούμε μία αντιγραφή αυτού του πράγματος. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπαμε αντιγραφή. Συγγνώμη, Νάνα, αν δεν βλέπαμε αντιγραφή θα λέγαμε γιατί δεν έκανε πιο κοντά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δηλαδή κάτι θα βρίσκαμε να πούμε. Μην γινόταν καθόλου ρε, εσύ. Υπάρχουν οι ταινίες για να μπορέσεις να ξαναδείς. Όχι, γιατί να μην γίνει. Δεν πέρασε ωραία η Κατερίνα όμως. Θέλω να πω, πιστεύω ότι και η ίδια το μετάνιωσε μέσα τη. Όχι. Που το έκανε μετάνιωσε παιδιά. Όχι λόγω τη σειρά ή του σεναρίου ή τη συγκεκριμένη δουλειά. Το μετάνιωσε λόγω των όλων αυτών που άκουσε. Ναι, ακριβώς. Γιατί αντέρασαν παιδιά πάρα πολύ. Και αυτό που είπες, Τζο, πριν, ότι παντού βλέπαμε την Αλίκη στην Κατερίνα Παπουτσάκη, ήμασταν και λίγο προκατηλημένοι, έτσι. Δηλαδή η γυναίκα έχει αυτό. Ήδη ένα έντονο βλέμμα. Δεν είδαμε ξαφνικά την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Κατερίνα Παπουτσάκη. Αλλά και πέρα από την πλάκα, η Κατερίνα έχει τρομερή εξέλιξη και βέβαια. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Είναι πάρα πολύ καλή παιδιά. Είναι εξαιρετική. Και να πούμε και για την ανθρωποφαγία των γύρω-γύρω. Δηλαδή τώρα, επειδή έκανε ένα ρόλο, ο οποίος μας άρεσε, δεν μας άρεσε, δεν χρειάζεται τώρα να πέφτεις να τη φας. Γιατί είχαν γίνει και πολύ ακραία περιστατικά τότε που έκανε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ήταν άδικο απέναντι στην Κατερίνα Παπουτσάκη όλο αυτό. Γιατί λες, δεν τη θέλω την Παπουτσάκη για τη Βουγιουκλάκη. Ωραία, και ποιον θες, δεν ξέρω. Αυτή ήταν η ατάκα που ακούγονταν τότε. Δεν θέλαμε καμία για τη Βουγιουκλάκη. Ναι. Πώς τόλμησες να το κάνεις. Αυτό υπήρχε πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, Δήμητρα Ματσούκα. Το Όσκαρ θα πήγαινε να το πάρει εσύ. Εγώ γιατί δεν πάω. Και το Μαξοφίνικα. Και τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και τη θειά μου και όλη. Τι θα παίρνει όλο το σόι. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα έπαιρνε το Όσκαρ η Δήμητρα Ματσούκα. Εγώ πιστεύω ότι είναι το εννοεί. Είναι πολύ κομβολικό. Το εννοεί. Το εννοεί. Μήπω γίνεται. Μήπω το λέει επειδή ξέρει ότι μπορεί να μην συμβεί ποτέ, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρω, λέει, μιλάω εκ του ασφαλού. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι αυτό σαρκάζεται. Απ' την άλλη, να είμαι σίγουρο, θα συμφωνήσω μαζί τη, είναι πιο ευρωπαϊκή ηθοποιό. Δηλαδή, ο Χρυσός Φοίνικας τη ταιριάζει πράγματι περισσότερο. Μπορώ να τη φανταστώ άνετα στι κάνε, γιατί έχει όλο αυτό. Δεν ξέρω, εσά δεν σα θυμίζει λίγο Πενέλοπε Κρούζ. Δεν κάνει κάτι έτσι. Ναι. Έχει τώρα που μου το δίνεις, το πιο μεσόγειο. Εν τω μεταξύ, τώρα εντάξει, και πάλι μιλάμε για μια καταπληκτική ηθοποιό που έχει θέμα με τον κινηματογράφο. Της αρέσει πάρα πολύ το σινεμά και της ταιριάζει και πάρα πολύ το σινεμά. Εγώ άνετα θα μπορούσα να τη φανταστώ. Γιατί πιστεύεις ότι αυτό σαρκάζεται και ότι δεν το εννοεί. Τι θέλω να σου πω. Στη συνέντευξη αυτή είπε επίσης ότι σταμάτησε να κάνει εξώφυλλα ακριβώς επειδή την έβγαζαν ένα χαρακτήρα. Την παραποιούσαν. Το οποίο δεν της άρεσε. Και είπε τέλος. Έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει εξώφυλλο. Γιατί πιστεύεις ότι σε αυτό το κομμάτι αυτό σαρκάζεται. Δεν εγκλωβίστηκε κάπως αυτό το κομμάτι.
κομμάτι της εικόνας. Και γενικότερα, επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ χιούμορ, θέλει πολλές φορές να αποδομεί τα δεδομένα η Δήμητρα Ματσούκα. Κλείνει λίγο το μάτι, ρε παιδί μου, και δεν ενδιαφέρει νομίζω να την καταλάβουν όλοι. Είναι, ξέρεις, όποιος το πιάσε, το πιάσε. Το αφήνω και όποιος το κατάλαβε. Γιατί στο είπα αυτό το περίεργο σκηνικό. Γιατί όταν πει τέλος, είναι τέλος. Δηλαδή την έχω ότι δεν γυρνάει το κεφάλι της. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Άρα δεν πάει στα Όσκαρ, τελείωσε. Ξεχνάτε. Αν πάρει το Όσκαρ, παιδί μου, θα μάθουμε αν θα πάει, δεν πάει. Παρ' όλα αυτά, ο Θάνος Καλλίδης, ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Βγήκε η ιστορία από την Ναταλία Γερμανού. Υπέροχη ιστορία. Ναι. Πολύ ωραίο. Με το Θάνο Καλλίδη έχουμε επικοινωνήσει. Πάντως. Εντάξει. Ναι, πολύ αποκαλυπτική η Ναταλία Γερμανού μεσημέρι τώρα, τέλος εβδομάδας. Γιατί επειδή ξέρουμε ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για αυτούς τους δύο ανθρώπους τον τελευταίο καιρό. Μία βγαίνει ο ένας, μία βγαίνει η Ναταλία. Μία μπαίνει και εσύ στη μέση, ας πούμε, και πας να χωρίζεις το ζευγάρι το τότε. Στην προκειμένη δεν μπήκα. Ναι, ας πούμε τώρα το να μαθαίνεις κάτι τόσο, ας πούμε, συνταραχτικό με έναν τρόπο που τότε συνέβαινε πίσω από την πλάτη σου, δεν ξέρω αν βολεύει πάρα πολύ. Εντάξει, και εσύ δεν συνέβη κάτι. Ήταν μία σκέψη. Από την ώρα εκείνη που τα ακούσαμε, όταν ακούτε αυτό το τραγούδι, δεν σκέφτεσαι την Ναταλία με τον Θάνο και έναν άλλο να διεκδικεί την Ναταλία. Εγώ πάγωσα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όμως δεν θα ήταν η μόνη περίπτωση που κάποιος θα διεκδικούσε την Ναταλία Γερμανού και γι' αυτό γράφτηκε το τραγούδι. Ναι, αλλά θα είναι πολλές φορές που την έχουν διεκδικήσει. Ήταν στενό μαρκάρισμα για ένα μήνα και την περιμένεις στο τέλος της συζήτησης. Τι θα πει στο τέλος, θα πει ναι, παιδιά. Μπορεί όντως να ήταν πολλοί αυτοί που διεκδικούσαν την Ναταλία Γερμανού γιατί είναι θεά. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Δεν έκατσε για κάποιον από όλους αυτούς να γράψει τραγούδι και να το πει ο Καλλίδης. Όχι. Ενώ εδώ έγινε με αυτόν. Άρα μήπως, ρε παιδί μου, έτσι τον σκέφτηκε λίγο παραπάνω. Δεν λέμε ότι έγινε κάτι, μήπως τον σκεφτόταν λίγο περισσότερο. Σκέφτεται τώρα την Ναταλία το βράδυ στο σπίτι της, αφού έχει πάρει την απόφαση και γράφει το τραγούδι. Και λέει, εντάξει, ωραίος είσαι, αλλά ο Θάνος είναι αλλιώς. Ναι, αλλά μπήκε στο δίλημα. Ο παλιός. Τέλειο. Λοιπόν, προχωράμε μετά το υπέροχο πρωινό μας στο νούμερο 12, πάμε κατευθείαν στο νούμερο 11. Εκεί έχουμε Eurovision News. Καλημέρα σας και πάλι είμαστε εδώ 33 ολόκληρες μέρες πριν τον αγαπημένο μας διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στα μέσα Μαΐου στο Τωρίνο της Ιταλίας. Και σήμερα, παιδιά, λέω να κάνουμε ένα throwback, να δούμε λίγο έτσι κάποιες vintage συμμετοχές της Eurovision, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Αλλά επειδή είναι Δευτέρα και θέλω να έχετε ανεβασμένη διάθεση, θα το κουνήσουμε. Θα ακούσουμε όλα αυτά τα τραγούδια που βάλανε μια ethnic σφραγίδα στο θεσμό. Όλα αυτά τα τραγούδια που κάνανε αγόρια και κορίτσια σε όλη την Ευρώπη να χορεύουν, να πούνε «Ας το καλό σου, με σήκωσε από τον καναπέ, ρε παιδί μου, πάρε το δωδεκάρι». Για να δούμε να σηκωθούν οι δικοί μας από εδώ. Έχετε συμμετοχές αγαπημένες, γιατί να σας θυμίσω ότι στα Zeros η Eurovision ήταν πολύ με το θέμα του dancing και ήθελε πολύ να το δώσει. Όλα ξεκινήσανε, παιδιά, να θυμηθούμε τι είχε γίνει το 2003 από τη Σερτά Μπερενέρ. Το κορίτσι αυτό από την Τουρκία που αποφάσισε να βάλει για πρώτη φορά τον όρο Shiftedeli στην Eurovision και κέρδισε την πρώτη θέση με το Every Way That I Can. Εντάξει. Είναι και γνωστή χαρακτηριστική κίνηση. Ξέρεις αυτό το που είχε γίνει viral πριν εφευρεθεί καν ο όρος viral, τότε στο μακρινό 2003, 20 χρόνια σχεδόν πίσω. Να σας πω ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι με τόσο καθαρά ethnic στοιχεία που κέρδισε ποτέ την Eurovision. Το πρώτο κομμάτι που αυτό ήταν για πάρα πολλούς μήνες νούμερο ένα στην Ελλάδα, παιδιά. Το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Θα παραμείνουμε στην γείτονα χώρα, θα παραμείνουμε στην Τουρκία που παρόλο που έχει αποχωρήσει από το διαγωνισμό, έχει αφήσει παρακαταθήκη για να έχουμε να ακούμε για χρόνια. Όπως ας πούμε το 2009 που αποφάσισε να στείλει ένα άλλο κορίτσι, τη Χαντισέ, για να μας πει τουμ τεκ τεκ. Ωραία σχέση. Εντάξει, ήταν λίγο πιο μοντέρνα από τη Setup. Δεν σου μένει τόσο. Τη Setup σου μένει πολύ.
Εντάξει, ήταν και το πρώτο, σωστά. Αλλά παιδιά, πολύ ξεσηκωτικό. Ντουμ, τεκ, τεκ, κάνει εκεί. Ναι, ναι, αυτό είναι, ξέρει, για Ποσειδόνιο, ανοίγω πρόγραμμα, είναι νομίζω γράφτηκε. Έλα, ρε, Τάσο. Γράφτηκε για αυτή τη χώρα, για μα. Τάσο, έκανε ένα χορευτικό, είναι ανά την ώρα που το ακούγαμε. Ποιο είναι το χορευτικό? Είναι αυτό το κλασικό που κάνει έτσι. Α, βέβαια. Με λίγο πιο απαλά στο κούτελο, γιατί χτύπησε. Είναι του κλασικού ρεπερτορίου, όπω καταλαβαίνετε στο χορό. Ήταν του κλασικού. Να σα πω ότι κέρδισε την τέταρτη θέση, Χαντισέ, ότι ήταν στη Ρωσία εκείνη τη χρονιά. Eurovision, Γιώργος είναι εκεί. Ναι, εκεί ήμουν, εκεί ήμουν. Και είχε, ναι, νομίζω, τρελό virality και είχα τη σε. Ήταν από τα μεγάλα φαβορή τότε. Χαμός και γίνει με το Doom Tech Tech. Εμείς ποιον είχαμε. Εμείς είχαμε το Σάκη στη Ρωσία. Πάλι ο Σάκης μπροστά. Πάλι ο Σάκης. Ναι. Τι να κάνω. Φλάι. Να σας πω, παιδιά, βέβαια, ότι εμείς δεν μπορούσαμε σαν χώρα, ρε παιδί μου, να μείνουμε με κλειστά τα στόματα. Γι' αυτό και αποφασίσαμε το 2007 να στείλουμε ένα γόρι με τη δική μας τσίφτεντελο εκδοχή της pop και ακούσαμε το Γεια σου Μαρία το 2007 με το Σερτά που κέρδισε την 7η θέση. Όπως έτσι στο pop culture της Eurovision και το αγαπάνε πάρα πολύ οι Eurofans, αλλά και το Control μας, είναι αυτό που εκπροσώπησε την Αρμενία το 2008. Κέρδισε την 4η θέση και μιλάω για τη Σιρουσό. Πέντε, γιατί και στα πιο πρόσφατα χρόνια ακούσαμε κομμάτια τα οποία μπλέκανε λίγο την pop με τα ethnic στοιχεία. Το Ισραήλ είναι η κατάλληλη χώρα, νομίζω, για να το κάνει αυτό και το έκανε αξιοπρεπέστατα το 2015 με το Golden Boy που είχε γίνει και αυτό απόλυτο viral εκείνη τη σεζόν. Πιο πρόσφατη επιτυχία, σε αυτό το τραγούδι που τα άκουγε στα αυτιά σου στερεοφωνικά και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει, που ήταν σαν ερηνεία πάνω από το κεφάλι σου την περσινή χρονιά και το άκουγε μία και ήταν σαν να το ακούς για πάντα. Μα τα χάρη. Βέβαια. Αζερβαϊτζάν και Εφέντη. Τότε έκανε τίποτα. Αυτό πέρυσι βγήκε στην 20η θέση, αλλά ήταν το κομμάτι που περιμένανε πώς και πώς όλοι οι Eurofans. Και να σας θυμίσω ότι ουρλιάζανε όλοι μέσα στο στάδιο στο Rotterdam, όπου εμφανιζόταν η Εφέντη. Και είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε ως χώρα να το αφήσουμε περάσει έτσι, αυτό το διαμαντάκι. Το τσιμπήσαμε και το έχει διασκευάσει η Ζόζεφιν. Σωστά. Στα ελληνικά. Βέβαια. Γιατί ξέρουμε να εκτιμούμε. Νομίζω ότι η ethnic μουσική έχει δώσει έτσι δυνατό στίγμα στην Eurovision. Δεν είναι όπως ήταν την προηγούμενη δεκαετία, αλλά κάπως, παιδιά, επιστρέφει. Θυμηθείτε ότι θα το δούμε και φέτος, θα ακούσουμε. Ναι, καλά, φέτος θα σου το πάρει κάτι έθνη, θα το πάρει του χρόνου. Φέτος θα σας πάρει μια μπαλάντα. Όχι, φέτος θα κερδίσουμε εμείς, παιδιά. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε, Τάσο, σε περιμένουμε πίσω και προχωράμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Και τι έχουμε μετά το διάλειμμα, ε? Έχουμε BBC This News, βεβαίως, γιατί και ένα ωραίο, πολύ ωραίο δαχτυλίδι με ένα πράσινο διαμάντι πάνω έχουμε. Και τον γάμο της χρονιάς 3 εκατομμυρίων λιρών έχουμε από τους Μπέκαμ. Και τι δεν έχουμε, και βεβαίως έχουμε τη Δέσποινα Βανδύ και το chart show που ήμασταν στο Σάββατο εκεί. Και ό,τι είπε στη Βασιλική Μπασιούρη και η Δέσποινα και οι καλεσμένοι μας εδώ στο Breakfast at Star. Δείτε σε λίγο αποκλειστικά πλάνα και δηλώσεις από το γύρισμα του Chart Show. Με την Άννα, όχι, δεν θα είμαστε μαζί αυτό το χειμώνα. Σήμερα στην παρέα μας θα είναι οι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του Star 3 Μίλια, Γιάννης Ρούσος, Ανθή Σαβάκη και Χάρης Κιώτης. Στις 11.30 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας.
Δεν ξέρω, καλή εβδομάδα να πούμε, παιδιά, αλλά νομίζω ότι ο Τάφ σε λίγο θα πήγε για τη Σελήνη, όπως λέει και η Δέσποινα Βανδύ. Αλλά πάμε στο εξωτερικό, γιατί εκεί βρίσκεται το 10ο καλό και τα BBC της News. Λέω να παραμείνω στη Κύπρο στο παρόν. Είναι σαν το γνωστό αστείο που λέει: ξέρεις ότι πού πήγατε διακοπές, κάναμε το γύρο του κόσμου. Το χρόνο που θα πάτε, του χρόνου κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα γύρο σε όλο τον κόσμο και εμείς σήμερα και να ξεκινήσουμε από Μεγάλη Βρετανία για να συναντήσουμε το κορίτσι μας. Την πολύ μας φίλη, η οποία παίρνει το τσαγάκι της αυτή τη στιγμή, φόρος το κραγιονάκι της και περιμένει να ακούσει τι θα σου λέει, τι θα πούν αυτοί εκεί στο breakfast at Sir. Για μένα και για τη ζωή μου. Ναι, η εικόνα πολύ θετική. Λες, ας πούμε, ότι είναι περιποιημένη, που αυτό δείχνει ότι έχει ακόμα όρεξη για ζωή. Ό,τι θέλει να βγει στην καθημερινότητα, να κάνει πράγματα. Δυστυχώς όμως οι γιατροί της της λένε ότι Ελιζαμπέτα, πρέπει λίγο να χαλαρώσεις, πρέπει λίγο να μειώσεις ξανά το πρόγραμμά σου, να περιορίσεις λίγο όλες αυτές τις απαιτήσεις που έχουν όλοι οι άλλοι από σένα και να μείνεις επιτέλους να ξεκουραστείς. Να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι για πρώτη φορά η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα βρίσκεται στην τελετή για την Μεγάλη Πέμπτη των Καθολικών, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη τελετή που πρέπει πάντα ο μονάρχης, σύμφωνα με μια παράδοση του 12ου αιώνα, να είναι εκεί. Έτσι λοιπόν και η Ελισάβετ ήταν εκεί πάντα, όχι από το 12ο. Αιώνα, θα μπορούσε. Αλλά από τότε που είναι στο θρόνο, τέλος πάντων. Δεν έχει λείψει ποτέ όμως. Ναι, είναι κάθε χρόνο εκεί πέρα και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα παρευρεθεί. Και μάλιστα ο πρίγκιπας Κάρολος μαζί με την Καμίλα θα είναι το ζεύγος που θα την αντικαταστήσουν σε αυτή της, ας πούμε, την υποχρέωση. Κάποιες άλλες βασιλικές πηγές λένε ότι τον τελευταίο καιρό η Βασίλισσα Ελισάβετ μετακινείται με αμαξίδιο. Oh. Η ίδια όμως δεν θέλει να βγει δημόσια μπροστά στο λαό της, ναι, με κάποιο αμαξίδιο για να δείξει, ας πούμε, λένε ότι είναι πολύ υπερήφανη και θέλει να δείξει ότι έχει ακόμα τις δυνάμεις της. Εντάξει, δεν ξέρω πότε θα την ξαναδούμε τώρα από εδώ και πέρα. Είναι και 95 χρονών, είναι λογικό οι γιατροί να της συναστούν ξεκούραση, αλλά φρεσκαδούρα. Ναι. Χαρά φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι κρατιέται αρκετά, αλλά φαίνεται μια έτσι κούραση, φαίνεται και μια εξουθένωση. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ. Όχι. Δεν το βάζει κάτω ποτέ και η Τζέι Λο, όπως πολύ καλά ξέρετε. Καλώς. Και έγινε και αυτό το Σαββατοκύριακο viral. Πώς αλλιώς άλλωστε θα μπορούσε να συμβεί όταν φόρεσε αυτό το δαχτυλίδι που της χάρισε ο Μπεν Άφλεκ και ανακοίνωσε τον αραβόνα τους. Άντε, με το καλό. Το ζευγάρι, παιδιά, αραβωνιάστηκε για δεύτερη φορά, Τζο, ακριβώς αυτό. Να σας θυμίσω ότι ήταν ζευγάρι και το 2002. Αποφασίσαν να αραβωνιαστούν. Είχαν προγραμματίσει και το γάμο τους τότε. Αλλά τα πράγματα αλλάξανε και μέσα σε πολύ λίγους μήνες χωρίσανε. Ναι. Τώρα στην επανασύνδεση δεν το βάζουν κάτω. Σου λέει όχι, θα ξαναραβωνιαστούμε. Και ό,τι γίνει να γίνει. Ναι. Βέβαια, αυτό που έγινε viral είναι αυτό το πανάκριβο δαχτυλίδι με το πράσινο σπάνιο σμαράγδι, το οποίο, παιδιά, ένας εκτιμητής είπε ότι κοστίζει σίγουρα πάνω από 5 εκατομμύρια και μπορεί, όχι, λέει, να αγγίζει και τα 10. Να φτάνει και τα 10. Ναι, γιατί είναι 8,5 καράτια, παιδιά. Δεν είναι τι είναι τώρα. Εγώ πώς το βλέπω εδώ, μου κάνει από δωροσακούλα. Ναι, και μένα. Έχουν μέσα. Πάντως, να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό που λες τη φίλη σου. Αχ, δώστε μου λίγο να το βάλω, να το δοκιμάσω. Δεν το παίρνεις και φεύγεις και τρέχεις με αυτό μετά. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Εμένα δεν μ' αρέσει. Επίσης, να σας κάνω μια ερώτηση. Το δαχτυλίδι, η πέτρα, είναι πράσινη. Ναι. Η Τζέι Λο στο βίντεο φαίνεται πάρα πολύ συγκινημένη. Ναι. Το ασορτή όμως μπουστάκι. Εμένα δεν μου φαίνεται τυχαίο, παιδιά. Είναι το πράσινο, είναι το αγαπημένο της χρώμα, έχει πει. Α, και έτυχε να είναι και το δαχτυλίδι και το μπουστάκι εκείνη. Επίσης, αποκλείται να της έκανε ροζ που της είχε κάνει τότε το 2002 που πήγε στράφη ο αραβώνας. Εντάξει, αυτό... ίδιο είναι το δαχτυλίδι, μόνο η πέτρα. Ναι, αυτό τι να το έκανε άραγε, αναρωτιέμαι, ας πούμε. Δηλαδή τότε της το είχε πάρει πίσω και ξαφνικά τώρα της δίνει καινούριο. Μην γιατί... μου πεις ότι του το έδωσε πίσω. Δεν του το έδωσε, έχει δύο δηλαδή δαχτυλίδια αραβώνων από τον Μπεν. Ένα ροζ και ένα πράσινο. Ό,τι θέλει κάτι. Εγώ νομίζω ότι η Τζέι Λο είχε κρατήσει το ροζ, το είχε κρύψει κάπου. Πήγε ο Μπεν, κρυφά, το πήρε, άλλαξε την πέτρα και του το ξανά. Την έδωσε να λες. Μα στην πέτρα όμως είναι όλο το. Αν αλλάξει την πέτρα δεν γλιτώνει κάτι. Στην πέτρα είναι όλη η ιστορία. Εκεί τάσκασε τα 5 με 10 εκατομμύρια. Τα 10 εκατομμύρια η πέτρα κάνει. Τα πλαϊνά παιδιά ίδια είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Γιατί τότε δεν του βγήκε. Έκαναν ο καθένα τη ζωή του με τα παιδιά του, με νέου συντρόφου και τώρα σου λέει, έλα πάμε ξανά να το δοκιμάσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση τότε. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σου αρέσει το δαχτυλίδι? Πολύ. Αν στο παίρναμε 20 ευρώ, θα σε πείραζε?
γιατί να μου το πάρει. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν μου το έφερε στη δροσακούλα, όπω είπε, όχι, όχι. Θα λέγανε απόκεμο. Δηλαδή το κουτάκι που θα στο έφερε να ήταν πιο ακριβό από το δαχτυλίδι. Λοιπόν, το θέμα είναι, παιδιά, ότι ήταν πολύ συγκινημένη, γιατί όταν έβγαλε αυτό το βίντεο στο Instagram που βλέπουμε εδώ. Ήταν έτοιμη να κλάψει. Εγώ θεωρώ και μόνο με την κίνηση. Δεν τη νοιάζουν την Τζένιφερ Λόπεζ τα δαχτυλίδια. Εγώ σκέφτομαι μην τριτώσει. Ναι, αυτό θα είναι κάπως περίεργο. Αν τριτώσει, πάμε σε άσπρο, σε διάφανο. Μαύρο. Ναι, εντάξει, φτάνουν τα χρώματα. Μιλάμε πάντως αντικειμενικά για μια σχέση ζωής. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, εγώ νιώθω ότι μπορεί να είναι αυτή πια για πάντα μαζί, ρε παιδί μου, μετά από όλο αυτό τον κύκλο ζωής που κάνανε. Να σας πάω τώρα σε ένα γάμο που τώρα εντάξει. Να σας πω κάτι. Εδώ ο άλλος πήγε και πήρε 5 εκατομμύρια δαχτυλίδια. Αυτός ο γάμος που στήριξε 3,5 εκατομμύρια, σιγά τώρα που το σκέφτομαι. Τι καθόμαστε και λέμε τόσες μέρες. Παιδιά, να σας πω ότι μιλάμε για την Νίκολα Πέλς και τον Brooklyn Beckham. Το πολύ νέο ζευγάρι, στα 27 της η Νίκολα, στα 24 ο Μπρούκλιν, αποφασίσαν να παντρευτούν και όλη αυτή η τελετή, η πολύ λαμπερή, έγινε, παιδιά, στο Μαϊάμι, στο σπίτι της Νύφης, όπου βρέθηκε όλη η οικογένεια Μπέκαμ φυσικά εκεί πέρα. Αυτό είναι το νηφικό του οίκου Βαλεντίνο. Να σας θυμίσω την inside πληροφορία, ότι το νηφικό ήταν να το σχεδιάσει η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία είναι σχεδιάστρια τα τελευταία χρόνια και τελευταία στιγμή ανατράπηκε αυτό και η Νύφη αποφάσισε να πάρει ένα νηφικό από τον Νίκο Βαλεντίνο. Ναι, ρε παιδί μου, έβαλε δύο όμως. Δηλαδή. Τρία. Γιατί δεν έκανε το χατήρι τώρα στη Βικτόρια. Ένα από τα τρία να ήταν. Σε έβαζε και τέταρτο. Εγώ μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευα ότι κάτι θα γίνει. Πα και βάζει τρία νηφικά. Ότι η Βικτόρια δεν ήθελε. Για τα μάτια του κόσμου έστω. Έχει αλλάξει τρία νηφικά. Γιατί να μην είναι το αέρα τη Βικτόρια. Η Βικτόρια πάντως φόρεσε αυτό το ασημή φόρεμα. Λίγο αδιάφορο. Α. Δεν ήταν αδιάφορο. Δεν μ' αρέσει το χρώμα, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αναδεικνύει σίγουρα το σωματότυπο της, αυτό το απελπιστικά λεπτό σωματότυπο. Αυτό πήγα να πω. Και όλη αυτή τη φιγούρα, ρε παιδί μου, που έχει. Ήταν ωραίο φόρεμα. Πήγε απλή. Α, είναι η αδερφή του Μπρούκλιν, είναι παράνυφος. Ναι, παράνυφος ήταν η αδερφή. Και αυτές είναι κάποιες παπαράτσι φωτογραφίες που εξασφάλισε το Breakfast at Star. Στείλαμε τους ανθρώπους εκεί. Πάντως, για τόση τέντα που είχαν βάλει και για τόση προσπάθεια να αποκρύψουν το γάμο, καταφέραμε να έχουμε τις φωτογραφίες εμείς. Ήμασταν εκεί το Σαββατοκύριακο. Χρουπώνουμε παντού. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δόθηκαν στην Βρετανική Vogue και ανέβηκαν. Είναι επίσημες φωτογραφίες από το γάμο. Κάτι που είχε συμβεί και με το γάμο της Βικτόρια και του Ντέιβιντ. Okay. Είχαν πάλι δοθεί την επόμενη αμέσως μέρα οι επίσημες φωτογραφίες του γάμου στη Vogue. Πάντως είδατε ότι κοσμήματα και αυτά δεν είχε πολλά. Γενικά είχε το νηφικό. Ήταν πολύ μήνυμα. Πάντως πας και δίνεις τις φωτογραφίες στη Vogue, βγάζεις και λίγο τα σπασμένα από τον 3,5 εκατομμύριο γάμο. Κάτι βγάζει. Δεν είναι ότι οι φωτογραφίες ήταν πιο πολύ στο γάμο. Αυτό λέω. Να σας πω, παιδιά, ότι εκεί ήταν η κολλητή φυσικά της Victoria Melan C από τις Spice Girls, πολύ αγαπημένη. Ήταν η Σερένα και η Venus Williams, ήταν ο Mark Anthony, ήταν η Eva Longoria και πολλοί ακόμα celebrities που τιμήσανε το γάμο αυτό, το 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Και το ξαναλές, ρε άνθρωπε, εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι και λίγο άδικο να σχολιάζουμε μόνο τον ηθικό και όχι το κουστούμι του γαμπρού. Γιατί? Εντάξει. Σωστό. Για κάποιο λόγο, όταν βλέπω τον Brooklyn εκεί με όλη την παρέα και όλο το σόι, το μάτι μου πάει πάνω στον David. Δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό μάλλον. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τώρα στο Will Smith, ο οποίος έχει δει όλη του καριέρα, όλη τη ζωή, θα μπορούσε να πει κανείς, να ανατρέπεται τις τελευταίες εβδομάδες από μια δικαιολόγητη κίνηση. Ο ίδιος το ξεκίνησε όλο, δεν του φταίει κανείς. Να σας πω, παιδιά, ότι η Ακαδημία συνεδρίασε την Παρασκευή που μας πέρασε και αποφάσισε να βάλει τον Will Smith σε αποκλεισμό από τα Όσκαρ για τα επόμενα 10 χρόνια. Από το 2023, λοιπόν, μέχρι και το 2033, για 10 ολόκληρα χρόνια, ο Will Smith δεν θα είναι μέλος της Ακαδημίας Κινηματογράφου, δεν θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες και τους αγαπημένους του ηθοποιούς, φυσικά δεν θα μπορεί να έχει καμία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι πολύ πιθανό να ανατρέψει για τις συνεργασίες του με μεγάλες εταιρείες παραγωγής, γιατί και οι εταιρείες παραγωγής θα πούνε, κάτσε, άμα δηλαδή πάρω το Will Smith, είναι σαν να μου λες αυτόματο ότι αποκλείω από τα Όσκαρ. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα κάνει πολύ μεγάλο κακό στην καριέρα του η απόφαση αυτή. Αυτό σκεφτόμουν. Άρα τώρα με έναν τρόπο είναι σαν να καταστρέφεται η καριέρα του και μπορεί να μην τον δούμε να ξαναπέζει και πουθενά. Όχι, θα μπορεί να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο για να πάει για Όσκαρ. Μπορεί να πάρει δεύτερο ή τρίτο ρόλο. Μα δεν θα μπορεί καν να συμμετέχει ή όποια ταινία συμμετέχει ο ίδιος ο Will Smith στα Όσκαρ. Άρα ούτε και σαν κομπάρσο δεν μπορούν να τον βάλουν κάπου να παίξει. Ξέρεις τι πιστεύω όμως, ότι ίσως για αυτό το λόγο να κάνει και τους μεγαλύτερους ρόλους της καριέρας του. Εάν και εφόσον του δοθεί η δυνατότητα, δηλαδή αν παραγωγός, πει ότι ξέρεις κάτι, ναι, δεν με ενδιαφέρει να πάω στα Όσκαρ. Μα μία δεκαετία τώρα θα είναι εκτός. Και άντε τώρα να θυμηθείς τον Will Smith μετά από 10 χρόνια που θα τον έχεις ξεχάσει. Ναι, μόνο να κάνει δική του ταινία. Μόνο αυτό.
Ναι, και πάλι, μόνο αυτό. Πρέπει να το έχει μετανιώσει πικρά. Εντάξει, ο ίδιος έχει ζητήσει για άλλη μια φορά, ζήτησε συγγνώμη. Είπε: καταλαβαίνω και αποδέχομαι την απόφαση της Ακαδημίας. Δεν θα συνεχίσω να σας πηγαίνω κόντρα. It's OK, θα το καταπιώ κι αυτό. Να σας πω ότι κανονικά θα έπρεπε να τον δούμε και στην τελετή του 2023, καθώς ο ηθοποιός και η ηθοποιός που κερδίζουν τα πρώτα βραβεία ερμηνείας είναι αυτοί που δίνουν και τα βραβεία την επόμενη χρονιά. Δηλαδή θα έπρεπε να βραβεύσει την ηθοποιό που, κέρδισε, που θα κερδίσει του χρόνου το βραβείο Α γυναικείου ρόλου. Ο Όσκαρ δεν το πήρανε πίσω όμως που είχαν πει. Ο Όσκαρ δεν το πήρανε πίσω, όχι. Καλύτερα να γινόταν αυτό. Παράλληλα, να σας πω ότι η Τζάντα, η σύζυγός του, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από όλο αυτό το σάλο που προκλήθηκε στα Όσκαρ. Είναι εδώ, βρέθηκε στα εγγένεια ενός γνωστού οίκου στο Λος Άντζελες και έκανε αυτή την εμφάνιση την ολόχρηση. Φυσικά, όλοι περιμένανε ποια θα ήταν η δήλωσή της, τι θα έλεγε γύρω από όλο αυτό το περιστατικό που εξαιτίας της εντός εισαγωγικών ξεκίνησε στην τελετή των Όσκαρ πριν από μερικές εβδομάδες. Η ίδια φυσικά είπε ότι δεν θα κάνω καμία δήλωση πάνω σε αυτό το περιστατικό και προσπάθησε να είναι όσο πιο φυσικό και αυθόρμητη μπορούσε, ενώ ήξερε ότι είχε όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω της. Μάλιστα. Και πολύ καλά έκανε, νομίζω, γιατί θα ξανά άνοιγε το θέμα και δεν χρειαζότανε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία εμφάνιση αυτή. Έχετε παιδιά, δεν ξέρω, σας περισσεύει. Θέλω να πάρω ένα πίνακα, γιατί κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι. Α, έχει κανείς 60 εκατομμύρια. Α, τόσα θες. Σιγά τα λεφτά. Εγώ θα σα ανεβαίνω. Να πάω στη τσάντα μου να δω. Πότε έχεις γενέθλια. Πέρασαν 15 Ιανουαρίου. Κάτσε να δω, ρετά σου, δώσουμε ένα λεπτό. Έχεις την τσέπη σου, βρε Γιώργο, να με βοηθήσει. Κάτι θα βρω. Γιατί τώρα βγαίνει σε δημοπρασία ένα πίνακα του Πικάσο, η γυμνή ξαπλωμένη γυναίκα που στην ουσία είναι η μούσα του και η σύντροφό του, η Μαρίτα Ζεν Βάλτερ. Και αυτός ο πίνακας τώρα ταιριάζει πάρα πολύ με το σαλόνι μου. Ταιριάζει, ε. Να σας πω ότι ο πίνακας αυτός του Πικάσο δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Δηλαδή είναι ένας πίνακας από τα σπάνια έργα του. Δεν τον έχουμε δει σε κάποιο μουσείο, δεν έχει εκτεθεί ποτέ. Και είναι ένα έργο που θεωρούν οι ειδικοί ότι τώρα που θα βγει σε δημοπρασία, πιθανόν να είναι ο ακριβότερος πίνακας που πέρασε ποτέ από την ιστορία της δημοπρασίας τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, ναι. Να βολευώσουμε ένα αντίγραφο, να στο φτιάξουμε δύο λεπτά. Να το κοπιάρουμε, να το βγάλουμε λεφτά. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Θα βάλω μια φωτογραφία έτσι από το monitor και στο στήλο. Να ρωτήσω. Βολεύει. Καλά και από το Google μπορείς να το βρεις, αλλά δεν σας μοιάζει λίγο με χταπόδι. Λίγο καλαμάρι. Το λέω. Δεν μοιάζει. Όχι, Πάτρε Κλίπη κάπου εκεί. Ή απλά η δική μου φαντασία τρέχει. Όχι, όχι, μοιάζει, παιδιά. Τώρα με κερδίζετε. Εντάξει, μοιάζει. Και αυτά τα μάτια και άνθρωποι που θα δώσουν πάρα πολλά λεφτά για να το πάρουν. Πάρα πολλά. Εννοείται. Τι να πω, θα προσπαθήσω, παιδιά, βοηθήστε όπως μπορείτε. Τώρα να μαζέψουμε τι γίνεται. Έγινε τάσο μου, έλα, γύρνα, γύρνα πίσω. Έλα, έλα. Λοιπόν, και πάμε μετά, Τζο μου. Πάμε στο νούμερο 9 και πάμε σε ένα δικό μας αποκλειστικό βίντεο backstage από τη Βασιλική Μπασιούρη, η οποία, παιδιά, βρέθηκε στα γυρίσματα του chat show με την αγαπημένη μας Δέσποινα Βανδύ. Και είναι ένα βίντεο γεμάτο απαντήσεις. Πότε θα γίνει το ντουέτο με την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδύ? Θα αλλάξει η κριτική επιτροπή του Just the Two of Us? Πότε θα παντρευτεί η εικόνη μεταξά και πόσα νηφικά θα αλλάξει? Και γιατί ο Λευτέρης Πανταζής κάνει προετοιμασίες στο νούμερο 9. Πώς ήταν μέχρι να πείτε το μεγάλο ναι? Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος μου το πρότεινε αρκετές φορές. Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο είχα άλλα πράγματα στο κεφάλι μου που με απασχολούσαν. Και στην τελευταία μας συνάντηση πήγα να του πω: ρε Νίκο, μην το κουράζουμε άλλο. Όχι! Και τελικά έφυγαμε ναι. Στο νέο κύκλο του Just, θα είστε η ίδια ομάδα? Μακάρι να είμαστε ίδιοι. Αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από μένα και ούτε το ξέρω, γιατί πρόκειται να συμβεί και αρκετούς μήνες αργότερα. Το δεύτερο μισό, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Επιστροφή στις πίστες στην Αθήνα το χειμώνα. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε κάπου? Το χειμώνα θέλω να βρίσκομαι στην Αθήνα και ελπίζω ότι θα συμβεί. Μόνοι σας ή μαζί με την κυρία Βύση που ακούμε πολλές φορές? Με την Άννα όχι, δεν θα είμαστε μαζί αυτό το χειμώνα. Ακόμη σκέφτομαι τι ακριβώς θα κάνω. Πώς είναι αυτή η τηλεοπτική εμπειρία για σας? Από τα αγαπημένα μου πράγματα, να μιλάω και να ασχολούμαι με τη μουσική, με την πορεία της. Θα διανύσουμε και περίοδο Eurovision. Περιμένω πώς και πώς. Μηχάνει να είναι κάτω από τη δική μας ομπρέλα και τα δύο. Θεωρώ ότι θα έχουν μια πολύ καλή τύχη. Κάνεις ετοιμασίες για το γάμο, ο οποίος θα γίνει στα Χανιά? Θα γίνει στην Κρήτη. Ανέβασε μια φωτογραφία και είπε μόνο σου: δεν είμαι έγκυος, απλά έχει πριστεί η κοιλιά μου. Ναι, νομίζω ότι είναι από άγχος. Έχεις άγχος για τα επαγγελματικά ή για τα προσωπικά? Όχι καλέ, για τα επαγγελματικά. Νηφικό έχεις βρει? Έχω βρει το ένα. Θα είναι. Πολλά. Όντως θα είναι πολλά. Ναι, θα αλλάζω συνέχεια. Ο Μάριος θα το δει το νηφικό, τα νηφικά πριν της παράδοσης. Ναι, πιστεύουμε στο μάτι, παιδιά.
Και φτύστε και λίγο, γιατί βρίσκω συνέχεια μία βίδα στο ίδιο λάστιχο στο μάξι μου. Με την κόρη υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να συνεργάζεστε? Κάτι θα γίνει, παιδί μου. Να την καταφέρετε. Την ψήνω τόσο καιρό, κάτι θα γίνει. Έρχεται ο γάμος. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό το γεγονός? Αισθάνομαι λίγο παράξενα, γιατί πήγα σε διαιτολόγο και κάνω δίαιτα, γιατί μου λέει άμα δεν αδυνατήσεις, στο γάμο δεν θα με πας εσύ. Και βάλει όριο. Ναι, και τώρα πρέπει να χάσω τουλάχιστον 7-8 κιλά. Ήδη έχω χάσει 2-3. Εντάξει. Την περιμένατε? Μέχρι τότε θα είμαι έτοιμος. Την περιμένατε αυτή τη στιγμή? Ποιος γονιός δεν περιμένει κάποια στιγμή το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να το κάνει το παιδί του? Και σαν γονιός και εγώ και η μαμά της είμαστε τρεις ευτυχισμένοι και περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι μη δουλεύεις τόσο πολύ, κουράζεσαι πολύ, να κάθεσαι λίγο. Εντάξει, τα λέω εγώ για να τα ακούω εγώ. Τι ξεχωρίζετε? Κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει. Όπου Γιώργος και Μάλαμα είναι Ατάκης, δεν είναι? Γιατί φοράστε γυαλιά? Έτσι, γιατί τώρα πάμε κατευθείαν για δουλειά. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς σας φάνηκε η οικοδέσποινα του Chart Show? Εκπληκτική. Μας ρωτούσε αν είμαστε εντάξει, αν θέλουμε κάτι να πιούμε, αν είμαστε άνετα στους καναπέδες. Ήταν άψογη η οικοδέσποινα, άψογη. Οδεύοντας η χρονιά προς το τέλος, θέλω να μου πείτε τι σας έχει αφήσει, τι αποτίμηση κάνετε. Νομίζω είναι η δυσκολότερη χρονιά, όχι μέσα στο Happy Day, γενικότερα στην τηλεόραση. Πάρα πολλά ανταγωνιστική, με πάρα πολύ έντονη θεματολογία. Που ακόμα κι αν είσαι ψυχαγωγική εκπομπή, καλείσαι να τα διαχειριστείς. Σαν τηλεκριτικός, έχετε δεχτεί άσχημη κριτική για αυτά που γράφετε ή κάποιο τηλέφωνο που να σας πούνε γιατί? Αυτό συμβαίνει. Είναι και υγιές. Έχω μάθει πια να αντιδρώ με ψυχραιμία. Για του χρόνου έχετε κάνει συζητήσεις? Όχι, δεν έχω κάνει και δεν αγχώνομαι. Δηλαδή, νομίζω μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις για την ερχόμενη σεζόν. Ιδανικά θα θέλατε να είστε ακόμη μια χρονιά σε αυτή την πρωινή παρέα? Εγώ θέλω να είμαι εκεί που είμαι happy. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το σλόγγαν δεν είναι κάτι κακό. Γιατί ειδικά η λεγόμενη έντεχνη πτέρυγα του ελληνικού τραγουδιού το θεωρεί κάτι κακό, κάτι φτηνιάρικο για να μην μασάμε τα λόγια μας. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλά έντεχνα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει για την ατάκα τους, για το λεγόμενο σλόγγαν του. Τηλεοπτικά σας βλέπουμε φέτος στην εκπομπή με την Ιωάννα Μαλέσκου. Έχετε κάνει συζήτηση για την επόμενη χρονιά? Ακόμα δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με κανέναν. Τηλεοπτικά θα μπορούσαμε να σας δούμε κάπου, στο ρόλο του κριτή, στο ρόλο του coach αντίστοιχα? Του coach και του παίκτη δεν θα είχα λόγο. Σαν κριτή δεν αποκλείεται. Κοιτάξτε, δεν το ψάχνω κιόλα, δεν είναι κάτι που το ψάχνω, γιατί με δουλειά μου είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Το τελευταίο διάστημα έχει συνδεθεί το όνομά σας με το Survivor. Αυτό ναι. Σας ενοχλεί κατά κάποιο τρόπο? Όχι. Απλά αποφεύγω να απαντάω σε ερωτήσεις παρόμοιες, γιατί η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Η δουλειά μου είναι η μουσική. Αν και νομίζω ότι περιμέναμε όλη τη Δέσποινα πώς και πώς να τραγουδήσει μαζί με την Άννα Βύση. Φέτος το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν. Ναι, από ό,τι μας είπε η συγκάμερα του Breakfast στη Βασιλική, δεν θα είναι. Θα είναι όμως κάπου το χειμώνα. Είπε ότι θέλει να τραγουδήσει, γιατί της λείπει και πάρα πολύ. Εγώ την έβλεπα την ώρα που ήμασταν εκεί στον καναπέ. Όση ώρα τραγουδούσαν οι καλεσμένοι, πώς κοιτούσε, σαν να ήθελε και εκείνη να επαναπιάσει το μικρόφωνο να τραγουδήσει. Σε έναν καλλιτέχνη τώρα του λείπει, παιδί μου, του λείπει το live, αυτό η σύνδεση με τον κόσμο. Ναι, και ειδικά εδώ στην Αθήνα, γιατί εμφανίζεται στην Κύπρο. Αλλά τώρα μία-δύο μέρες δεν φτάνουν. Η Αθήνα την έχει επιθυμήσει πάρα πολύ στη σκηνή, γιατί στην τηλεόραση τη βλέπουμε. Παιδιά, να σας θυμίσω ότι ήταν και να κάνει τώρα στα μέσα αυτή τη σεζόν κάποιες παραστάσεις με τον Γιώργο Θεοφάνου στο Παλάς. Οπότε πιθανόν αυτό το project να επανέλθει, δηλαδή να είναι αυτό ίσως αυτό που ετοιμάζει. Αλλά. Δηλαδή με την Άννα, τι θα γίνει? Πρέπει επιτέλους να γίνει αυτή η συνύπαρξη να υπάρξει. Πρέπει να το δούμε αυτό, να το ζήσουμε από κοντά κάποια στιγμή. Νομίζω περιμένουμε το κατάλληλο timing. Να τραγούδι πρώτα και μετά, λέω εγώ. Μακάρι. Τώρα είναι αυτά. Μακάρι, αλλά παιδιά το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ας πούμε αυτό, νομίζω, για αυτή τη συνεργασία. Ας όπου τη συνεργασία και να κάνεις και να ανέβεις την πίστα, θα κάνεις δίαιτα, όπως το γάμο. Πριν από ένα γάμο, όλο το σόι κάνει δίαιτα. Έτσι κάναμε και εμείς. Δηλαδή και στον αδελφό μου θυμάμαι, ούτε έτσι ξεκινήσαμε. Σε διαιτολόγο αρχίζουμε να χάσουμε ένα κιλό για το γάμο. Τον είχατε και μέσα στο σπίτι σας. Τότε δεν τον είχαμε στο γάμο του αδελφού μου. Μετά τον αποκτήσαμε. Α, μετά. Λοιπόν, η εικόνα έχει βρει το ένα. Πόσα της λείπουν ακόμη για να. Πόσα θέλει να βάλει? Δεν ξέρω. Κάθε πότε θα αλλάζει? Τρία έβαλε η Νίκολα Πέλτσα. Έβαλε. Παιδιά, δεν θα βάλει εικόνη τέσσερα. Περίμενε. Τρία χανιά κιόλα που μα είπε. Τρία έβαλε η γυναίκα μου. Να μην βάλει πέντε εικόνη. Βέβαια, παιδιά. Διακούραση, γιατί δεν καταλαβαίνω.
περιμένω να είσαι με το ρολόι για να πας να αλλάξεις νηφικό. Όχι, ρε παιδί μου, όποτε της έρχεται, θα κάνει εκεί μια αλλαγή, μια εμφάνιση. Την Κόνη μεταξύ θα την είχες για ένα νηφικό μόνο. Ναι, και εγώ θα βαριόμουν αν με καλέσεις Κόνη στο γάμο. Εγώ περιμένω να δω οπωσδήποτε. Τον άγνωστο, έτσι ξαφνικά. Περιμένω σίγουρα να δω 5-6 νηφικά. Βέβαια, δεν ξέρω αν αναθεωρήσει ο σύντροφός της μετά την ερμηνεία της το αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι λίγους μήνες πριν το γάμο. Λίγο παράξενο statement. Το θέμα είναι ότι ο γαμπρός δεν θα δει κανένα από τα νηφικά, όσα και να διαλέξει. Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει. Όχι, συμφωνώ. Έτσι πρέπει, παιδιά, δεν ξέρεις. Εγώ έπαθα σοκ, γιατί έρχεται στην εκκλησία. Κομπλέ, ωραία, είδα το νηφικό εκείνη την ημέρα. Ναι. Δεν ήξερα εγώ ότι είχε και δεύτερο, είχε και τρίτο. Ναι, αν ναι. Είναι και τέταρτο, αν είναι και πέμπτο. Κανένα δεν πρέπει να δει. Γιατί το μάτι μετά γίνεται κομματάκια. Πηγαίνει το ένα στο άλλο. Στο τέλος περιμένεις, λέει, το μαγιό να βγει με ένα λευκό μαγιό. Ναι, ωραίο αυτό. Μακάρι τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα με το καλό βεβαίως να παντρευτούν και να δημιουργήσουν το δικό τους σπιτικό. Προχωράμε στο νούμερο 6. Εκεί μας περιμένει η Τζο. Κάνε μου λιγάκι σκρόλ. Δώσ' το λίγο, γιατί έκανα τον Κυριακό μέσα έμαθα. Ναι, δεν φαίνεται ότι βγήκα, ήρθα εδώ σήμερα, βγήκα πρώτη φορά μετά την Παρασκευή. Ακούστε, παιδιά, δεν παίζει τυχαία η Κετούλα, η Γαρπή και το Ελλάδα, χώρα του φωτός. Ναι. Γιατί σήμερα έχουμε την προσωποποίηση της Ελλάδας σε ένα και μόνο εξώφυλλο. Να πέσουν οι φωτογραφίες και θα σας εξηγήσω. Τι βλέπουμε εδώ. Τη Μαρία Κορινθίου. Ναι. Δεν είναι μια απλή Μαρία Κορινθίου. Εδώ βλέπουμε την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου. Ντελακρουά είναι αυτό. Του Ευγένιου Ντελακρουά, του Φιλέλληνα Γάλλου ζωγράφου. Ο οποίος, παιδιά, ήθελε να αποτυπώσει 196 χρόνια. Θυμάστε, τώρα κλείνουμε φέτος από την έξοδο του Μεσολογγίου. Και έκανε αυτή την αναπαράσταση στο Art Me. Είναι ένα digital εξώφυλλο όπου η Μαρία Κορινθίου αναπαριστά την Ελλάδα. Και την κάνει η ίδια. Έλα, εντάξει. Ωραίο. Είναι ωραίο όμως, είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ντελακρουά εκπροσωπεί τον Ιμπρεσιονισμό. Νομίζω ότι με τη Μαρία Κορινθίου το πάει σε άλλο επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι θα, νομίζω θα βγει ένα νέο κίνημα, καλλιτεχνικό ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς το ονομάζεται. Στο οποίο θα πρωτοστατεί με αυτό το επαναστατικό πνεύμα που έχει η Μαρία. Είναι νομίζω άλλη μία από αυτές τις φορές που την έχουμε δει να προσωμιάζει σε πίνακες, σε έργα τέχνης. Δεν είχε κάνει και τις Καριάτιδες. Ναι, βέβαια. Και γράφει από κάτω στη λεζάντα, στραμμένη προς το θεατή με τα χέρια σε στάση απόγνωσης. Τη βλέπετε την απόγνωση με τα ανοιχτά χέρια. Αλλά και προσευχής, στέκει όρθια, περήφανα επάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου που έχουν καταπλακώσει έναν αγωνιστή. Κοίτα, παιδιά, το ύφος. Η αλήθεια είναι ότι το έχει αποτυπώσει ακριβώς ίδιο με την Ελλάδα του Ντελακρουά. Το project το έκανε πολύ καλά, το υπηρέτησε πολύ σωστά. Εμένα το αποτέλεσμα μου αρέσει. Παιδιά, μπορεί να μην φταίει σε κάτι να μη σ' αρέσει μόνο η Μαρία, γιατί έχει να κάνει με το κόνσεπτ το οποίο είναι ο φωτογράφος και τη λέει στήσου έτσι, στήσου αλλιώς. Δηλαδή, ακολουθεί οδηγίες στο πώς θα βγει η φωτογραφία. Κάσο, σε πειράζει να μην σου πάρω Πικάσο και να σου πάρω το Art Me. Περιοδικό. Το Μούφα, όχι το Ντελακρουά. Όχι, δεν την νόμιζα. Εντάξει, παιδιά, θα βάλω τη Μαρία, τη συμπαθώ. Θα βάλω τη Μαρία στο σαλόντι. Είναι και digital, θα στο στείλω εγώ με WeTransfer. Πάμε τώρα στο επόμενο. Και τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η Μελίνα Ασλανίδου? Γυμναστική. Όχι, παιδιά, προσπαθεί με έναν βιωματικό τρόπο να γίνει ίδια με εμάς. Κοιτάξτε τι κάνει. Έλα, ανέβα, εύκολο είναι. Εντάξει. Τι εντάξει. Θέλω να δω πώς η κάμερα ανεβαίνει να μας δουν από το Λυκαβητό ψηλά στη συναυλία, ρε παιδί μου, να μην το ζήσω. Αυτό το βράχο. Δεν πάει. Ένα, δύο, τρία. Υπάρχει και πεζοπορία κατηφόρα. Πρέπει να είναι σωνικετέ ανηφόρα, δηλαδή. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνουμε σε συναυλίες στο Λυκαβητό κάποτε που το ανοιχτό το θέατρο, δεν ανεβαίναμε ακριβώς έτσι. Δεν δηλαδή ότι ξέρω εγώ 10.000 άνθρωποι παίρναν και σκαρφαλόταν μέσα στη μαύρη νύχτα στο Λυκαβητό να δουν τη Μελίνα Ασλανίδου. Ναι, αλλά σου δρόμος. Κάτσε, σου λέει, να δω πώς μπορεί να νιώθουν οι θεατές μου, οι ακροατές μου που έρχονται να με ακούσουν οι fans και να μπω λίγο στο πετσί του ρόλου. Βέβαια ήταν λίγο risky business αυτό που πήγε να κάνει, αλλά εντάξει, σώθηκε. Συγγνώμη, με το φόρεμα και τη γαλότσα, δεν πας να ανέβεις το Λυκαβητό ούτε από τον δρόμο τέτοια εποχή, ούτε από τα βράχια. Να λέμε. Εντάξει, τα δεν φοράει τα κούνια. Είναι παντελόνα, δεν είναι φόρεμα. Βλέπω ένα σκίσιμο.
Ναι. Βλέπω που δεν βολεύει, γιατί θες να κάνεις το βήμα το μεγάλο. Θα φανεί κάτι την ώρα που θα βλέπετε. Εγώ την είδα και λαχάνιασα πάντως. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα, επειδή εκπροσωπεί, ρε παιδί μου, το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Και επειδή ξέρεις, είναι βαριά η τέχνη, θέλει κόπο για να φτάσεις. Είναι συμβολική κίνηση. Μόλις φτάσεις όμως. Για τα ντεβ. Μόλις φτάσεις, δέχεσαι τους καρπούς του κόπου. Το απολαμβάνεις. Και πώς θα ξεκινήσει τώρα έτσι ωραία εβδομάδα σας, παιδιά. Πώς. Θα κάνω quiz. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Και σήμερα να ξέρετε ότι έχω υπερδωράρα. Δίνω το εξώφυλλο της Μαρίας Κορινθίου και τον Τελακρουά μαζί. Ωραία. Δεν βλέπω διεκδίκηση από το κοινό. Να δούμε. Θέλουμε. Εγώ πάντως θα ρίξω τώρα τη φωτογραφία και θέλω να μου πείτε πού είναι η φωτογραφία. Ποιο να είναι αυτό το παιδάκι. Το κοριτσάκι, ε. Είναι κοριτσάκι, ναι. Βέβαια. Άχι. Ναι, ναι, ναι. Η οποία κάθεται και λιάζεται πάνω στα, εκεί στα λαγκάθια, ναι. Στα στάχια. Μπορεί την έπιασε και φαγούρα σε εκείνη τη φωτογραφία. Αλλά δεν είναι σημασία. Είναι. Δεν είναι ηθοποιός. Θα δώσω ένα hit. Mm. Λοιπόν, αυτή είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια με τεράστια φωνή. Παιδιά, είναι... Την ακούς δηλαδή και λες είναι αυτή. Είναι λίγο 70's η φωτογραφία αυτή. Προσπαθώ να υπολογίσω ηλικία. Είναι και πιο παλιά. Είναι, είσαι πολύ κοντά στον πίνακα του Τελακρουά και της Μαρίας Κορινθίου. Κάτι μου θυμίζει, αλλά φοβάμαι ότι θα κερδίσω τον πίνακα, αν το πω. Για πες, μην το έχεις πάρει. Πες το, τον πάρω εγώ. Η πρωτοψάλτη είναι. Όχι, έχασες την Αλάνη. Επόμενο. Και εσύ, Ελίνα, έχασες. Έλα, Νανά. Χάρης Αλεξίου. Όχι. Με τεράστια φωνή. Εγώ θα πω τη Μαντώ. Τραγούδαγε στο Παλάς τώρα. Είναι. Η Νατάσα Θεοδωρή! Νατάσα! Έλεξη! Κρίμα μου, μην αμανάτιο πίνακα του Τελακρουά! Κράτησε το και δεν έχει σχέση, δεν μοιάζει καθόλου. Κρέμασε τον πίσω. Δεν μοιάζει, δεν μοιάζει, όχι. Καμία σχέση. Αύριο θέλω τη Μαρία Κορινθίου και τον πίνακα του Τελακρουά εδώ. Έγινε ζώο μου, έλα, γύρνα πίσω. Λοιπόν, πάμε σε break, παιδιά, γιατί επιστρέφουμε. Και έχουμε Masterchef και έχουμε την αντίστροφη μέτρηση. Θα δούμε τι έγινε. Ποιο πήρε το 10.000. Τελείωσε η πράσινη εβδομάδα μετά το break. Σήμερα στην παρέα μας θα είναι οι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του Star 3 Μίλια, Γιάννης Ρούσος, Ανθή Σαββάκη και Χάρης Χιώτης. Στις 11.30 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα ξανά και καλή εβδομάδα. Την Παρασκευή είχαμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο Masterchef, στο οποίο ο Νικήτας πήρε 10.000. Αλλά πώς φτάσαμε μέχρι εκεί? Ας ξεκινήσουμε να ξεδιπλώσουμε το επεισόδιο της Παρασκευής. Και πάμε κάπως έτσι στο νούμερο 4, όπου ο δρόμος για τα 10.000 ευρώ ήταν μακρύς και δύσκολος. Αυτό οδήγησε στον Πάνο να μας μάθει κάποια γαλλικά από τον εξώστη. Και από τη μία έχουμε τη Φανή να ξεσπαθώνει για κάποιους που το παίζουν έξυπνοι, και από την άλλη το Γιάννο που προσπαθεί να ψήσει το ψαραντούφεκο. Παιδιά, καλώς ήρθατε στην τελευταία ημέρα της πράσινης εβδομάδας. Ακολουθεί η δεύτερη δοκιμασία, η οποία θα βγάλει τον τρίτο φιναλίστ για τον τελικό του Green Award. Στο τέλος της ημέρας, κάποιος θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Τα 45 λεπτά ξεκινούν τώρα. Μια θέση για τον τελικό. Θα δώσω τα πάντα, δεν έχω ξεκινήσει καλά. Το mood δεν είναι καλό. Το mood είναι καλό, αλλά δεν έχω ιδέες. Ζυμαρί. Θα έκανα σπέτσελ. Είναι ένα γερμανικό ζυμαρικό, το οποίο το κάνει στον τρέφτη. Θα έκανα μία αμερικέρα. Αυτά τα μικρά που βγαίνουν. Ναι. Γενικά δεν ψήνουμε να ασχοληθώ με κανέναν από τα παιδιά που είναι στον εξώστη. Αφουσιώνομαι λίγο στο αν με χρειάζεται ο Νικήτας, αν με χρειάζεται Καλλιόπη. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν θα ασχοληθώ με τις εξυπνάδες που ακούγονται πάνω στον εξώστη. Ξυπνάδες πετάει όποιος τα ξέρει όλα. Αυτοί που τα ξέρουν όλα, φαίνονται από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να δώσω εγώ κάποια ονόματα. Ναι, ρε, δεν χρειάζεται. Ως μουσικάνη. Τρεις άκουμπος. Κούμπος εδώ και δέστο.
Απλά βγάλε τον αέρα. Μη βρίζεις, παιδί μου, μη βρίζεις. Ορίστε. Μη βρίζεις. Συγγνώμη, σεφ. Μου φεύγει. Και πάσαμε. Δες λίγο μπρουσκέτα, Μάριε. Εντάξει, κούμπωσα και την άλλη. Βγάλε για το ψωμί. Είχε τρυπά. Όχι, σεφ. Απλά ήθελα να σου κάνω ένα χωραστικό... Τι θα φάμε? Δεν ξέρω, σεφ. Μάση λίγο σοφλού. 20 λεπτά απομένουν, πολλά πράγματα. Δεν έχω ψήσει καν το ψαροντούφεκο. Στην κατσαρόλα εδώ πέρα έχω τη σαλτσούλα που κατεβαίνει. Εδώ θα κάνω μια ζεστή σαλάτα με τα πατερόφυλλα. Εδώ έχω το ψαρονέφι, θα το βγάλω. Τα έχω σχεδόν όλα έτοιμα, ένα τέταρτο έχω. Μου έχει μείνει μόνο να σοτάρω. Ότι είσαι έτοιμο στα μέλη σου, Μάριε, σου αρπάζει, ρε. Μην βάλει πάρα πολύ βούτυρο, μη σου γίνει στόκο. Τα δέσει αυτή. Μάριε, ένα-ένα τα βούτυρα. Θέλω να ερεμήσει λίγο τώρα. Άστο να λίγο, άστο να. Είναι λίγο μπουκ. Το sorry, σε. Πήγε. Σε κόλλησε ο Πάνος. Τρία, δύο, ένα. Να έρθουν μπροστά, παρακαλώ, οι Καλλιόποι. Ο Νικήτας. Η καλύτερη προσπάθεια λοιπόν μεταξύ Καλλιόπης και Νικήτα ήταν αυτή του Νικήτα. Μπράβο, Νικήτα. Ο Νικήτας είναι επίσης μαγειρικά, δημιουργικός. Καταλάβατε κι εσείς ότι μπορεί κόκκινη να ήταν κάτω, αλλά υπήρχε ανάμεσά τους και ένας μπλε. Ναι, υπήρχε, φανή. Όχι καλά, για τον Νικήτα λέω. Α, για τον Νικήτα εννοώ. Ότι παρόλο που πήγε στους κόκκινους, σαν να μην τον έχουν δεχτεί καλά. Γιατί? Σαν να τον έχουν λίγο. Σαν να μην τον περιμένανε. Εντάξει, μπορεί. Αλλά από την άλλη, γιατί είδαμε το Γιάννο και το Μάριο, που είναι εξίσου πολύ καλοί μαγειρικά, να τα χάνουν λίγο. Οπότε δεν του φταίει ο Νικήτας. Γιατί ο Γιάννος το ψαροντούφεκο δεν κατάλαβε. Έχει φάει γεμιστό ψαροντούφεκο. Έχει φάει. Όχι, κανένα δεν έχει φάει. Το ψαρονέφρι εννοούσε. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι τον πήραν τον Νικήτα, όπως είπε και ο Δημήτρης ο Ταϊρίδης, που εγώ συμφώνησα μαζί του την Παρασκευή, ότι τον πήραν από του μπλε για να έχουν και κάποιον να ψηφίσουν και αυτά. Και τελικά ο Νικήτας δεν είναι εύκολο αντίπαλο. Δεν είναι, όχι. Καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Βέβαια έχει και τη Φανή από πάνω. Που δεν ξέρω τώρα ποιους ακριβώς εννοούσε για αυτοί που τα ξέρουν όλα και δεν μπορεί τους εξυπνάκηδες του εξώστη. Ο Χριστόφορος σίγουρα. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει, δεν θα βοηθήσει το φίλο του το Μάριο. Δεν είναι λογικό. Γιατί ενοχλείται. Και εκείνη βοήθησε τον Νικήτα και την Καλλιόπη. Αλλά τους υπόλοιπους δεν ήθελε κατά τα άλλα να βοηθήσει. Γιατί όταν κάποιον δεν τον πολύ συμπαθείς και μιλάει, λέει, αρχίζει να σε ενοχλεί όλο αυτό. Είναι ανθρώπινο. Ναι, το φίλο του όμως πειρασπίζεται, όπως και εκείνη αντίστοιχα βοηθάει τον Νικήτα. Ναι, ρε παιδί μου, τον βοηθάει, αλλά ο Χριστόφορος ήταν λίγο έντονος. Δεν ήταν λίγο έντονος, δεν το καταλάβατε κι εσείς ότι ήταν λίγο έντονος ο Χριστόφορος. Εγώ πιστεύω ότι επειδή μιλούσε και με τον κύριο Δημήτρη, να πει τώρα αυτά τι είναι ξαφνικά. Δεν κατάλαβα τι κολλητήλικια είναι αυτά, από πού και ως πού. Λες. Ναι, γιατί και ο κύριος Δημήτρης θα πω για άλλη μια φορά ότι έχει αλλάξει, παιδιά. Το βλέπετε. Είναι ένας άλλος άνθρωπος μετά την επιστροφή του στο Masterchef. Εντάξει, έχει δει τα επεισόδια και μπορεί, ρε παιδί μου, να είπε μήπως εγώ βγαίνω κάπως τώρα κακός. Που ουσιαστικά δεν είναι ότι βγαίνει, είναι. Δηλαδή κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι ας πούμε του είπαμε πες αυτό κύριε Μπομπενά μου. Κάθεται μόνος του, τα λέει, τώρα μπορεί να είδε το Twitter, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο και σου λέει όχ, ας μπω λίγο μέσα να κάνω κάτι άλλο. Η αλλαγή του Ταϊρίδη ξέρετε που εγώ την εντοπίζω περισσότερο, στο ότι βγαίνοντας, ξαναμπαίνοντας κατάλαβε με ποιους θέλει να είναι. Πριν φύγει την πρώτη φορά δεν ήθελε κανέναν. Τώρα λέει, δεν θέλω εσένα. Όλους τους άλλους όμως τους έχω φίλους. Αυτή την αλλαγή βλέπω στον Ταϊρίδη εγώ. Εγώ βλέπω ολοκληρωτική, είναι makeover extreme. Είναι σαν να μην ξαναμπήκε μέσα. Πώς να το πω. Δηλαδή, εγώ νομίζω πέρα από τη Φανή, με όλους τους άλλους μιλάει κανονικά. Εντάξει, αγαπάει τον Γιάννο, τον έχει πιο ψηλά από όλους. Αλλά νομίζω με τη Φανή τα έχει πιο πολύ. Όχι με τους υπόλοιπους. Και τον Πόλο. Και τώρα με τον Πόλο όχι. Και τα χέρια δώσανε και αγκαλίτσες κάνανε. Απ' όλα. Καλά, ξεκίνησε μια καινούργια εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μετά τι γίνεται, Τάσο. Μετά φτάνει, παιδιά, το νούμερο 3 του breakfast. Όπου ο Νίκος, ο Νικήτας και ο Πάνος κλήθηκαν να φτιάξουν ένα πιάτο αντιγραφής στο οποίο πρωταγωνιστούσε ένα χέλι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση όπως καταλαβαίνετε. Οπότε όλο αυτό ο Πάνος, ας πούμε, είπε ότι θέλω περίπου δύο μερούλες για να ολοκληρώσω το πιάτο. Καλά πήγε αυτό. Προκάλεσε και έναν εκνευρισμό στο Χριστόφορο η όλη κατάσταση. Πάμε να το θυμηθούμε τι συνέβη την Παρασκευή και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Okay. Εδώ έχουμε το
ένα από τα στάδια τα οποία περιλαμβάνονται στο μενού γευσηγνωσίας που έχουμε στο εστιατόριο και η βάση του είναι το χέλι. Το χέλι νοπό, καπνιστό, αλλά και ένα μπέργκερ το οποίο έχουμε φτιάξει από τα σηκωτάκια του χελιού. Ο ζωμός είναι από τα κόκαλα, οπότε στην πράσινη εβδομάδα και εμείς από την πλευρά μας έχουμε αξιοποιήσει όλα τα μέρη του χελιού. Το μενού, τα πιάτα τα είδατε. Αυτό που δεν είπαμε είναι πόσα θέλουμε. Θέλουμε ένα για κάθε έναν από εμάς. Τέσσερα στο σύνολο. Νικητά. Διαρκάκια είναι. Νικητά. Μια δεκαρικού είναι. Όχι. 2,5 χιλιάρικα το καθένα. Τέσσερις, τέσσερις, 16. Σίγουρα δεν θα βγάλουμε αποτέλεσμα. Γιατί θα πάρουμε 10 χιλιάρικα. Θα φύγουμε και με χρέη, μου φαίνεται. 2,5 ώρες ξεκινούν τώρα. Πάμε. Να βγει η πέτσα, ήθελε δύναμη, όχι αστεία. Ήθελε ναι, μεν δύναμη, αλλά θέλει και προσοχή. Μπορεί να σου τράβαγε όλα τα φιλέτα και να χάλαγε το ψάκι και να σου χάλαγε και η συνταγή από την αρχή όλη. Μαγειρεύω κάτι τις κοριτσάρες μου, γι' αυτό το κάνω έτσι κι αλλιώς. Την πατήσαμε. Νίκο, άμα θες να το ρίξεις, βάλε λίγο πάγο, ρε. Περίμενε, περίμενε. Μη τον καίτε λίγο, εγώ εδώ μιλάω. Μη τον καίτε. Τέλος. Θέλω να δει ημεράκι αυτό το πιάτο. Θα πάνε όλα όπως πρέπει. Προς το γυρνάς έτσι το χέλι, ρε Πανάκη. Εγώ κάνεις σε καντίνα. Έλα, πάμε τώρα, τρέχα, τελείωνε. Τσεκάρε λίγο θερμοκρασία, σταμάτα, πάω. Κάτσε ρε λίγο, άσε με που δεν θα φωνάζω. Ο Νόχ χτυπιέται επί ζελατίνη όμως και λέει μετά από 3 λεπτά αυτός. Αδερφέ μου, η ζελατίνη είπε ως έφος ο χτυπιέται το μείγμα. Πάμε. Έχεις, εντάξει. Νικόλα μου, πάμε, Νικόλα. Σταμάτα, βρε άνθρωπε, σταμάτα. Ναι, επίθεση. Ενώ μιλάει εκεί, το μιλάς για να το πεις πάμε. Τι θα ζεις, κλείσω στο μάσο. Πού έχουν φουσκώσει, Νικήτα Δάγκριος. Φοβάμαι να τα κοιτάξω. Δεν υπάρχει επαναφορά. Για να κάνεις το ρεδουξιόν έπρεπε να το σουρώσεις πρώτα. Θα κάνω τώρα. Τι έγινε, το είχες δυνατά. Η συνταγή τι λέει. Σιγανά το είχα, ρε. Σου είπα μια μισή ώρα που δεν έχει περάσει, ρε, μπρο. Δεν πέρασε, ρε. Ξενέρωσα πάρα πολύ. Γιατί δεν είχα δώσει χρόνο στον εξώστη για το ζωμό. Τελείωνε, πάμε λίγο τα παράταση. Γρήγορες κινήσεις τώρα. Πάνε λίγο να ετοιμάσεις τα παράταση, τα λέει. Μην κάθεσαι πάνω από το ψάρι. Γιατί μου είπε να κάτσουμε εδώ. Σε είπε να κάτσεις. Μη φωνάζεις λίγο. Μη φωνάζεις, παρακαλώ λίγο. Κανάτα. Αφού άμα ξαναπείς κανάτα, κα. Έχεις εκεί, Νάτη, τη βλέπω. Δεν τη βλέπεις όλη κανάτα, ρε. Χριστόφορε, μην τρελαίνεσαι, τώρα έχω μην αρρωστήσεις. 3, 2, 1. Ναι, παιδιά, γιατί όταν ο εξώστης φωνάζει για ένα-ένα μόνο παίκτη, οι υπόλοιποι τι φταίνε τώρα. Δηλαδή, και εγώ λίγο με εκνευρίστηκα κάποια στιγμή. Αποσυντονίζεσαι. Αποσυντονίζεσαι πάρα πολύ, παιδιά. Αλλά εντάξει, ο Νίκος είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε να διεκδικεί ένα τόσο μεγάλο έπαθλο. Δεν τον έχουμε συνηθίσει να είναι στα τοπιάτα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να αφήνει όλη την τύχη του στον εξώστη και να λέει ότι α, δεν του είπα να μετρήσουν το χρόνο και το έχασε και φταίει ο εξώστης. Δεν είναι. Εσύ είσαι μπροστά στην κουζίνα, εσύ μαγειρεύει, εσύ είσαι υπεύθυνο για το πιάτο που θα παρουσιάσει. Δεν μπορεί να παραδείξει. Από την πρώτη λεπτό πάνω στον Νίκο. Ναι, όλοι ήταν πάνω του. Ναι, και τους κατηγόρησε και στο τέλος. Άμα ήταν έτσι, θα μπορούσα και εγώ να πάω να πάρω τα 10.000 ευρώ. Γιατί άμα, ας πούμε, κάθομαι εγώ κάτω και μαγειρεύω και έχω τον εξώστη από πάνω, κάθε βήμα που θα κάνω επόμενο να μου το λέει. Τώρα εντάξει, είναι και λίγο άδικο για τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους, αλλά είχαν πέσει όλοι και ήταν σαν να προσπαθούσαν να κερδίσει ο Νίκος. Ναι, αυτό θέλανε, να κερδίσει ο φίλος τους. Ναι. Αλλά ο εξώστης δεν ξέρει τη συνταγή. Απλά βάζει το ψάρι, το χέλι. Και σου λέει, αχ, έτσι θα το κάνει. Οπότε τράβα την πέτσα. Βγάλε τα κόκαλα. Τσέκαρε αυτό. Τον βοηθάει σε αυτά. Παιδιά, ο εξώστης πάντα κρατάει χρόνο, να έχετε δει. Σε όλες τις μαγειρικές διαδικασίες. Όλοι λένε κάτω μου 10 λεπτά, κάτω μου 15 λεπτά. Εκεί την πάτησε λίγο ο Νίκος. Είχαν πέσει όλοι πάνω του. Και δεν τους έκοψε και εκείνους να πούνε ότι α, να σου κρατήσουμε χρόνο για τη μία μισή ώρα. Αλλά θα τα κάνουν όλα. Έξυπνος ο Δημήτρης. Έβαζε τα timer. Δεν ήταν εξώστη. Να, αλλά γιατί τι έπαθε και την πάτησε, δεν ξέρω. Συγγνώμη, ο Παναγιώτης λέει γιατί τα χάσε τόσο. Ο Παναγιώτης νομίζω είχε αποσυντονιστεί λίγο από τις φωνές του Χριστόφορου προς τον Νίκο και δεν ξέρω, είχε πάρα πολύ άγχος, ήταν πολύ σίγουρος. Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά δεν ήταν. Είδαμε τον Πάνο λίγο σε πολύ μεγάλη ένταση. Μόλις άκουσα ότι χρειάζομαστε και οι 4 φυτές από ένα πιάτο. Εκεί τα χάσανε όλοι. Okay. Εκεί ο Παναγιώτης είπε τέλος, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν την παλεύω. Πολύ δύσκολο. Έχεις κάνει ποτέ χέλι. 8
Το έχω φάει όμως, πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το τρώω καταπληκτικά το χέρι. Ναι, πάρα πολύ. Το θέμα είναι να μάθετε να το φτιάχνετε κιόλας. Δηλαδή το να βγάλεις την πέτσα από το χέρι και να μην χαλάσει και το ψάρι το χέρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έλεγε. Ναι, εντάξει, μάστερ σε φίνε. Δεν στο σπίτι μου. Θέλω να πω όλα πρέπει να τα κάνουμε, ρε παιδιά, στο μάστερ. Για όλα. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι τώρα οντισιόν και bootcamp κτλ. Όχι, αλλά. Τι λογικό είναι να δυσκολεύει όσο προχωράει η διαδικασία. Ναι, άλλο στην κουζίνα του σπιτιού σου που έχει την υπομονή να το τραβήξει σιγά-σιγά, και άλλο τώρα εκεί που βιάζεσαι και για να βγάλει και 4 πιάτα. Συστή, Green Award, 10.000 ευρώ. Υπήρχε περίπτωση να του δώσει κάτι εύκολο ή μέτριο? Σαφώς και θα κάνουν μια δύσκολη δοκιμασία. Σιγά μην το δίναμε και τηχανισμένο, ρε σιγά. Μα σημαίνει τροφή σε λίγο. Όλοι το φάγατε όμως. Ναι, εντάξει τώρα, το φάγαμε. Προχωράμε στην κορυφή μας. Φυσικά, φτάνουμε στην κορυφή και η απόδοση του Πάνου φάνηκε από τη χαμηλή βαθμολογία των κριτών και έχουμε το μεγάλο νικητή, παιδιά, των 10.000 ευρώ. Είναι ο Νικήτας και πώς νιώθει όλα αυτά στο νούμερο 1. Νίκο. Η βαθμολογία μου για την προσπάθειά σου είναι... 6 στα 10. 7 στα 10. Πάνω, η βαθμολογία μου για την προσπάθειά σου είναι... Το χέλι ήθελε σίγουρα αρκετό ψήσιμο. Μεγαλύτερο μέρος στο κομμάτι δεν μπορούσε να κοπεί. 5 στα 10. 6 στα 10. Πανούλη. Ανεβαίνουμε στον εξώστη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, σε. Νικητά. 7 στα 10. Καλησπέρα, μπρο. Μπράβο, Νικητά. Όταν έσκασε και το τελευταίο εφτάρι. Καταλαβαίνεις ότι κερδίζεις. Είσαι έτοιμος να... Ήμουν έτοιμος έτσι να κλάψω, να συγκινηθώ αυτό το... Και μου πήρε αγκαλιά ο Νίκος και αυτά. Για μεγάλη ανακούφιση, ένα τεράστιο βάρος έφυγε πάνω από τον Νικήτα εκείνη την ώρα, γι' αυτό και η συγκίνηση. Εγώ δεν με ροληπτώ, ούτε θέλω να φαίνομαι υποκειμενική, αλλά ρε παιδιά, το χάρηκα τόσο πολύ που το πήρε ο Νικήτας. Δεν ξέρω γιατί. Έβλεπα εκεί την προσπάθειά του, που ήταν λίγο πιο συντονισμένος και πιο. Συγκεντρωμένος. Πολύ. Ναι, το βλέπατε κι εσείς ότι ήταν μπροστά, το είχε βάλει στο μυαλό του με τη σειρά του. Για κάποιο λόγο το χάρηκα πολύ. Με έναν τρόπο δικαιώθηκε, νομίζω. Και είναι σαν να αποστόμωσε και όλους τους υπόλοιπους που πίστευαν ότι τον πήρανε στην κόκκινη ομάδα για να τον βγάλουν στον τάκο ως παίχτη ο οποίος δεν θα ήταν τόσο καλός. Και ξαφνικά έρχεται και το κερδίζει. Και είναι σαν να, ρε παιδί μου, τους έβαλε την παρουσία του, την επέβαλε με έναν τρόπο. Ότι ξέρετε κάτι, είμαι εδώ και είμαι. Και έχω κι εγώ τη δύναμή μου. Έχω το χώρο μου. Πάντως, πέρα από το αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι οι περισσότεροι από τον εξώστη υποστηρίζανε τον Νίκο, είδαμε ότι όταν κέρδισε ο Νικήτας όλοι ήταν πολύ ένθερμοι. Όλοι το χειροκροτήσανε, όλοι ενθουσιαστήκανε με τη νίκη του και νομίζω ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι που πιθανόν να το συγκίνησε τόσο πολύ στο σημείο της ανακοίνωσης. Αυτό λες ότι έγινε εκ του αποτελέσματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ξέρεις τι είναι να μαγειρεύεις, να έχεις 2,5 ώρες να παλεύεις και να ακούς έναν εξώστη να μιλάει συνέχεια στον Νίκο. Εντάξει. Αυτό είναι... Ψυχολογικά δεν είναι, ναι. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να τα είχαν χωρίσει όμως. Ότι θέλω εγώ μόνο τη Φανή να μου μιλάει ο Νικήτας και όλοι οι υπόλοιποι πήγανε στον Ιταλό. Ναι, αλλά δεν χαίρεσαι κιόλας που τα κατάφερες μόνος. Εννοείται. Χωρίς να έχεις καμία βοήθεια ή έστω και πολύ μικρή από πάνω. Ενώ ας πούμε ο Νίκος. Μόνο που δεν του είπαν, ξέρω εγώ, βράσει. Δεν κατέβηκαν να βοηθήσουν, ναι. Εντάξει, παιδιά, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο. Όχι. Δηλαδή, ο εξώστης πολλές φορές έχει σώσει, μην θυμηθούμε περιπτώσεις, πολλούς και δεν τους έχει οδηγήσει στην αποχώρηση. Έτσι δεν είναι. Σκέψου να παίζεις ένα παιχνίδι. Απλά ούτε λεφτά, ούτε διαδικασία, τίποτα. Και να βλέπεις κάποιον να υποστηρίζει συνέχεια τον αντίπαλό σου. Πόσο εύκολο είναι αυτό για σένα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά εκπαιδεύεσαι. Τόσο καιρό είναι μέσα. Δεν σε πεισμώνει περισσότερο να δουλεύει πάνω στο πιάτο πιο συγκεντρωμένο. Μπορεί και να σε ρίξει όμως. Αυτό, εγώ γιατί εμψυχώνουν έναν άλλον παίχτη και εσύ είσαι σαν να είσαι αδιάφανος, ξέρω εγώ. Αφού κάποια στιγμή το είπε ο Νικήτας στον Χριστόφορο, ότι ηρέμησε λιγάκι. Δηλαδή, ηρέμησε. Το πάνω του το είπε. Εντάξει. Πάνω ήταν λίγο πιο έντονο. Εγώ ήθελα. Με τη γαλλική γλώσσα. Ήθελα να δω τον Νικήτα λίγο να δακρύζει. Είναι ένα παιδί ο οποίος συγκρατείται πάρα πολύ, νομίζω, να βγάλει τα συναισθήματά του προς τα έξω. Εγώ ήθελα, κέρδισε 10.000 ευρώ. Εγώ θα χοροπηδούσα. Ούχ, πόσα γίνονται. Αλλά ούτε ο Γιάννος χοροπηδούσε και στο Σίλβερ όμως. Εντάξει, το βλέπει στο προσωπάκι του ότι χαιρότανε.
Ναι, ενώ στον Νικήτα δεν είδαμε τα παράκια. Συγκινήθηκε γιατί σκέφτεται το γάμο του με το κορίτσι του. Είναι η ώρα να κάνει την πρόταση. Δεν έχει δικαιολογίες. Να κάνει και την πρόταση, να πάει και το ταξίδι του και να ετοιμάσει όλα τα συναφή. Λοιπόν, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει σήμερα στο MasterChef. Σήμερα είναι το πρώτο Mystery Box της εβδομάδας, βεβαίως και δημιουργικότητα όλα μαζί, 9 ακριβώς. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και τι έχουμε σήμερα? Το απόλυτο καλοκαιρινό, θα σας πω εγώ, φαγητό. Και φτεδάκια με πατάτες τηγανιτές. Υπάρχει πίσω να έχετε σκεφτεί κάτι καλύτερο για σήμερα? Όχι. Ο Σταύρος λοιπόν σε λίγο στην κουζίνα, αλλά σε λίγο υποδεχόμαστε τον Γιάννη Ρούσο, Ανθή Σαββάκη και Χάρη Χιώτη από τα 3 μίλια. Σήμερα στην παρέα μας θα είναι οι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του Star 3 Μίλια, Γιάννης Ρούσος, Ανθή Σαββάκη και Χάρης Χιώτης. Στις 11.30 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κουζίνα του breakfast. Το πιο ωραίο φαγητό που μπορείς να φτιάξεις σήμερα Δευτέρα για να πάει καλά η εβδομάδα είναι και φτεδάκια με πατάτες τηγανιτές. Καλημέρα, Σταύρο μου. Καλημέρα Γιώργο και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι, όπως το πες, είναι το ιδανικό φαγητό για να ξεκινήσει και η εβδομάδα και νομίζω είναι ένα φαγητό, όπως είπε και η Ελίνα, και για καλοκαιράκι με μπόλικα μυρωδικά, έτσι τηγανιτό, ωραίο σαν μεζεντάκι. Αλλά είναι και ένα φαγητό το οποίο νομίζω οι Έλληνες ειδικά, γιατί έχουμε όλη ανάμνηση ή από γιαγιά από μαμά, έναν ωραίο κεφτέ έτσι αφράτο και τραγανό που θα το κάνουμε εμείς σήμερα τηγανιτό. Μπορούμε να το κάνουμε και κοκκινιστό. Α, μετά, την άλλη μέρα. Όχι, και την άλλη μέρα μπορούμε να περισσέψει και να δούμε, ξέρεις, ότι δεν είναι τραγανό από το τηγάνισμα. Κάνουμε μια σαλτσούλα ντομάτα, θα βάζουμε μέσα ένα ριζάκι και έχουμε δεύτερο φαγητό. Είναι το φαγητό το οποίο με το που φτάνει σπίτι και μυρίζει από την είσοδο. Νομίζω ότι είναι από τα φαγητά τα οποία είναι συνειφασμένα με μένα, δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, όταν έχω σουβλάκι και φτεδάκι, είμαι στοιχισμένο. Γίνεται πιτάκι. Και γίνεται και πιτάκι. Τι γίνεται και αυτό. Λοιπόν, πολύ απλά τα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς, θα δείξουμε πώς θα κάνουμε πολύ ωραίες πατατούλες σπιτικές, τηγανιτές, έτσι όπως γίνονται και στα εστιατόρια. Να είναι έτσι ωραίες, μαλακές, μέσα και τραγανές απ' έξω. Θα πούμε όλα τα μυστικά και πάμε όμως να ξεκινήσουμε πρώτα με τον κύμα μας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πραγματάκια. Θα χρησιμοποιήσουμε 400 γραμμάρια κύμα συνολικά. Θέλουμε 200 γραμμάρια χοιρινό για να γίνει πιο ζουμερό, έτσι να έχει το λιπάκι του, και 200 γραμμάρια μοσχαρίσιο. Λοιπόν, το μόνο που θα βάλουμε μέσα και χρειάζεται να το ξυλοκόψουμε είναι ένα κρεμμυδάκι και μία σκελίδα σκόρδου. Δεν θέλουμε πάρα πολύ σκορδάκι γιατί δεν το μαγειρεύουμε. Όπως σε άλλες συνταγές έχουμε δείξει ότι σε κεφτέ ή σε μπιφτέκι τηγανίζουμε ή σοτάρουμε ελαφρώς το κρεμμύδι και το σκόρδο. Εμείς τώρα το βάλουμε ομό, άρα δεν θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Και καλό είναι να βγάλουμε τη φυτρούλα που είναι μέσα γιατί είναι δύσπεπτη. Εδώ. Να το κάνουμε όσο πιο ελαφρύ γίνεται δηλαδή. Πώς? Το κάνουμε ελαφρύ. Το κάνουμε ελαφρύ. Το κεφτεδάκι εξαφανίζεται. Είναι άειλο. Εγώ το λέω είναι. Ό,τι και να φας, εξαφανίζεται. Ζεστό και κρύο. Λοιπόν, κρεμμυδάκι. Βγάλαμε τη φύτρα όπως βλέπετε στο κέντρο και ψιλοκόβουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε για να εξαφανιστεί μέσα στον κεφτέ μας. Λοιπόν, το μυστικό το ξέρουμε στον κεφτέ είναι να το κάνουμε μισό-μισό ιδανικά για να έχουμε αυτή την υγρασία από το χοιρινό, για να μας δίνει τη λιπαρότητα που θέλουμε και να μην στεγνώνει ποτέ. Αλλά μετά η ιδιαιτερότητα είναι ότι αφού έχουμε χοιρινό κρέας μέσα, πρέπει να τον καλοτηγανίσουμε. Δεν μπορεί να είναι medium ή να, έχει λίγο, να είναι λίγο ροζ μέσα. Πρέπει να μαγειρευτεί πολύ καλά, γιατί έχουμε χοιρινό κρέας το οποίο δεν μπορεί να φαγωθεί αν δεν έχει ψηθεί πολύ σωστά. Λοιπόν, κρεμμυδάκι εδώ, ψιλοκόβουμε. Μπορούμε να το τρίψουμε κιόλας, αλλά δεν θέλω να μου βάλετε τα υγρά. Δηλαδή, αν το τρίψετε στον τρίφτη, στο χοντρό του τρίφτη, θέλω απλά να μου το βάλετε σε μια πετσετούλα και να μου το σουρώσετε. Δηλαδή, να μου βγάλετε όλα τα υγρά από μέσα και να βάλετε μόνο το στέρεο κρεμμυδάκι μέσα, γιατί θα μας αραιώσει τη συνταγή, θα μας τη χαλάσει. Λοιπόν, άρα, κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, εδώ, έτοιμο. Λοιπόν, επόμενο, μία σκελίδα σκόρδο. Δεν θέλουμε πάρα πολύ σκορδάκι μέσα στη συνταγή μας. Θέλουμε τόσο όσο για να φεύγουν τα κακά τα πνεύματα που λέμε με το σκορδάκι. Να φεύγει το μάτι. Να φεύγει το μάτι και να έχουμε μια επίγευση από το σκορδάκι μας. Εγώ το σκόρδο το λατρεύω. Νομίζω που και να μπει με μέτρο εννοείται κάνει καλό. Δεν χρειάζεται να το πρωταγωνιστείς. Μας αφήνει αυτή την ελαφριά γεύση του σκόρδου μας. Λοιπόν, και σκορδάκι μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, χαντάκια. Θέλουμε, το έχουμε ξαναπεί, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια συνταγή.
στον κεφτέ ή στον μπιφτέκι θέλουμε πολύ καλό πλάσιμο, δηλαδή να κάνουμε μασταζάκι 1-2 λεπτά και στον κυμά για να τραβήξει όλα τα αρώματα του μέσα. Αν έχουμε μπέργκερ, είπαμε σχεδόν καθόλου πλάσιμο, για να έχει τον αέρα μέσα να γίνει αφράτο και να πάρει το ψήσιμο. Α, οπότε εδώ θέλουμε πολύ καλό. Εδώ θέλουμε πολύ καλό πλάσιμο, όπως και στον μπιφτέκι το σπιτικό του φούρνου. Έχουμε πει ότι αυτά τα δύο φαγητά μας θέλουν πολύ καλό ανακάτεμα κατά την ανάμειξη των υλικών μας. Λοιπόν, κρεμμυδάκι και σκορδάκι μέσα. Εδώ. Η γιαγιά μου που σου κάνει τα κεφτεδάκια έβαζε και τριμμένη ντομάτα. Τριμμένη ντομάτα βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει αφράτα. Να γίνουν αφράτα τα κεφτεδάκια μας. Αλλά επειδή εμείς εδώ τώρα δεν θέλουμε να το περιπλέξουμε και έχουμε βάλει και το χοιρινό κυμά μέσα που θα βάλουμε και τη φρυγανίτσα μας μέσα, αυτά τα δύο υλικά σε συνδυασμό είναι μια χαρά για να κάνουμε το τέλειο κεφτεδάκι. Λοιπόν, αλατάκι καλό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 400 γραμμάρια κυμά, άρα θέλουμε αλατάκι, μην το φοβηθείτε. Ένα κολπάκι για να είστε σίγουροι ότι έχουμε το σωστό μείγμα είναι πριν αρχίσετε και τα τηγανίζετε να πάρετε λίγο κυμά, να το τηγανίσετε, να δοκιμάσετε αν θέλει αλατάκι πριν προσθέσουμε το αυγό, έτσι. Γιατί αν προσθέσουμε αυγό, μετά δεν δοκιμάζουμε. Ομό. Λοιπόν, εδώ, άρα έχουμε βάλει κρεμμυδάκι, σκορδάκι, τους κυμάδες μας, ελαιόλαδο. Το θέλουμε μέσα στο ελαιόλαδο. Ένα αυγουλάκι για να μας δώσει σώμα σε όλο τον κεφτέ μας, σε όλο το μείγμα μας. Ένα μέτρο αυγουλάκι. Πάει αυτό πίσω. Ψωμί ή φρυγανιά, τι είναι καλύτερο? Νομίζω ότι το ψωμί δίνει ένα πιο αφράτο αποτέλεσμα. Η φρυγανιά όμως είναι σίγουρη ότι θα έχουμε και το στέρεο αποτέλεσμα που θέλουμε όταν τηγανίζει να μην σπάει ο κεφτές μας. Και μας βοηθάει και πάλι να είναι έτσι αφράτο. Δηλαδή, αν βάλουμε τόσο όσο. Δηλαδή, εδώ μπορεί να ακούγεται πολύ τα 100 γραμμάρια και να φαίνεται στο μείγμα, αλλά επειδή είναι δοκιμασμένη συνταγή, είναι τόσο όσο χρειάζεται για να είναι και σταθερός ο κεφτές μας, να αντέχει μία-δύο μέρες, δηλαδή να έχει σώμα, να μην μπαγιατεύει εύκολα και να μας δίνει και την αφρατάδα, αυτό το αφράτημα που θέλουμε. Λοιπόν, από μυρωδικά, εμείς θα βάλουμε δυόσμο. Νομίζω ότι δυόσμος, ταιριάζει. Πάει πολύ. Και μπορούμε να βάλουμε και μαϊντάνο, μπορούμε να βάλουμε και θυμαράκι από το κήπο μας, μπορούμε να βάλουμε και βασιλικό, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Εκτός από ντυρόλιβανο που δεν θα μου πήγαινε τόσο πολύ. Ό,τι μυρωδικούλια έχετε, μου τα βάζετε μέσα να γίνει έτσι αρωματικός ο κεφτές μας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τέλος. Τώρα απλά θέλουμε καλό ανακάτεμα να αναμειχθούν όλες αυτές οι γεύσεις, να αρωματιστεί πολύ ωραίο ο κυμάς μας, να γίνει έτσι αφράτο ζουμερός, να τραβήξει όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις μέσα του. Κοιτάξτε εδώ, πόσο απλό ήταν. Να ξεκινήσει ζέστη εδώ. Έχουμε βάλει δύο κατσαρόλες με λάδι και έχει ανάψει το σύμπαν. Λοιπόν. Το ευχαριστήσε μετά όμως. Το ευχαριστήσε μετά πού, στη χώνευση. Λοιπόν, άρα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε εδώ, έχει τραβήξει ο κυμάς μας τα πάντα. Η φρυγανιά μας έχει κάνει τη δουλειά της, έχει δώσει το σώμα που θέλουμε στον κεφτέ μας. Λοιπόν. Και τώρα, πάρα πολύ απλά, τι θέλουμε. Αρχίζουμε και πλάθουμε σε κεφτεδάκια των 40 γραμμαρίων. Η συνταγή μας βγάζει 16 κεφτέδες, έτσι ζουμερούς, αφράτους, και θέλουμε στην ουσία να τους πλάσουμε περίπου 40 γραμμάρια. Αν έχετε ζυγαριά, ζυγίστε το, αλλιώς είμαστε περίπου σε αυτό εδώ το μέγεθος. Κοιτάξτε. Καλό είναι να είμαστε κοντά στο μέγεθος με όλους τους κεφτέδες. Γιατί όταν διανύσουμε θέλουμε όλοι να ψηθούν στο ίδιο χρόνο, να μην παραψηθούν, ούτε να μην νομεί κάποια είναι μεγαλύτερη από όσο πρέπει. Άρα, πλάθουμε 40 γραμμαριάκια και πετάμε σε ένα ταψάκι. Σε ένα μπολ που έχουμε βάλει αλεύρι και άλλες χρήσεις, θα το πανάρουμε για να κάνει αυτή την ελαφριά κρούστα εξωτερικά. Εμείς δεν τα πλάσουμε όλα, θα τα πλάσουμε 2-3 για να δείτε πώς βγαίνουν. Λοιπόν, άρα πλάθουμε γύρω-γύρω. Αν το αφήσετε και μισή ωρίτσα, το μείγμα του κυμά πριν το πλάσετε, ακόμα καλύτερα να αρωματιστεί πολύ ωραίο ο κυμάς μας. Ψυγείο μπορεί να μείνει μέχρι μία νύχτα, αλλά με μεμβράνη από πάνω για να μην μυρίσει όλο το ψυγείο μας. Πολύ σημαντικό. Και τώρα, μέσα στο αλευράκι, τι κάνουμε. Πλαστικά πατροπαράδοτα, γυρνάμε γύρω-γύρω. Να κολλήσει όσο αλευράκι χρειάζεται ο κεφτές μας. Θα πάρει τόσο όσο θέλει ο ίδιος. Λοιπόν, μέτρια προς δυνατή φωτιά γιατί θέλουμε να ψηθεί μέχρι μέσα, είπαμε ο κεφτές μας. Βγάζουμε το περιττό αλευράκι, κοιτάξτε εδώ, απαλά, με κινήσεις. Και έφυγε μέσα. Αυτό εδώ θέλουμε. Θέλουμε να μην είναι πάρα πολύ έντονο το λάδι μας, για να ψηθεί σιγά σιγά να γίνει τραγανός και ψημένος μέχρι μέσα. Γιατί έχουμε χοιρινό και έχουμε ξαναπεί, δεν παίζουμε με αυτά. Λοιπόν, άρα εδώ. Πάει μέσα και ψήνουμε περίπου 5 με 6 λεπτά και μέχρι να ψηθεί στο εσωτερικό τους. Αν το φοβόμαστε, το αφήνουμε μέχρι και 7 λεπτά. Ή κόβουμε ένα να δούμε αν έχει ψηθεί μέχρι μέσα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κεφτές μας. Το γυρνάμε σε 3 λεπτάκια να έχουμε εδώ έτοιμη και την κουταλίτσα μας. Μια χαρά. Και τα αφήνουμε και τα ξεχνάμε για 5-6 λεπτά να τηγανιστούν. Έχουμε βάλει σε μια άλλη κατσαρόλα λαδάκι. Πολύ σημαντικό. Να πούμε 2-3 λόγια για τις πατατούλες πώς γίνονται σωστά. Λοιπόν, έχουμε πατατούλες, τις έχουμε καθαρίσει πολύ καλά, τις έχουμε εξεπλύνει με άφθονο μπόλικο νεράκι να φύγει το περιττό άμυλο. Τις έχουμε κόψει σε στίξ περίπου μισό εκατοστό, δεν θέλουμε παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ.
Το έχουμε, το έχουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τις έχουμε κόψει σε μισό εκατοστό περίπου, τις έχουμε ξεπλύνει σε αυτόν τον μπόλικο νερό να, για να γίνουν τραγανές, να μην έχουν το άμυλο το περιττό πάνω τους. Και τι έχουμε κάνει τώρα, έχουμε ζεστάνει το λάδι, όχι καυτό, περίπου θέλουμε να είναι σε μέτρια φωτιά 150 με 155 βαθμούς για να ποσάρουμε τις πατάτες. Τι σημαίνει ποσάρω, σημαίνει μαλακώνω, δηλαδή τις βράζω μέσα σε λάδι. Κοιτάξτε εδώ, δεν θα τις βάλω όλες, αυτό εδώ θέλουμε. Δηλαδή στην ουσία να κοχλάζει, αλλά τόσο όσο. Και τις αφήνουμε για 4 με 5 λεπτά και να μαλακώσουν. Θα γίνουν έτσι, εδώ, κοιτάξτε εδώ. Αυτές εδώ τις έχουμε ποσάρει στους 150 βαθμούς, δηλαδή σε μέτρια φωτιά, δεν θέλουν να πάρουν χρώμα, για 5 λεπτάκια. Έχουν μαλακώσει, το βλέπετε, σπάει η πατατούλα. Σημαίνει ότι έχει μαλακώσει εσωτερικά, δεν έχει πάρει καθόλου χρώμα, είναι ακόμα εδώ, κοιτάξτε εδώ. Έχει μαλακώσει, έχει ψηθεί μέχρι μέσα, απλά δεν έχουν πάρει ωραίο χρώμα. Και το επόμενο στάδιο ποιο είναι, αφού τις ποσάρουμε 5 λεπτά, δυναμώνουμε τη φωτιά μας στο τέρμα, δηλαδή 180-185 βαθμούς, και τις τηγανίζουμε. Εμείς να βγάλουμε τώρα εδώ πέρα αυτές που θα τις αφήσετε εσείς εδώ πέρα, εκεί και παραπάνω, δηλαδή το βλέπετε, πήρε χρώμα. Δεν θέλουμε τόσο. Θέλουμε να είναι πιο χαμηλά το λαδάκι μας. Τώρα όμως που θα τηγανίσουμε τις ποσαρισμένες, δυναμώνουμε στο τέρμα. Λοιπόν, άρα μου ποσάρετε 5 λεπτά στους 150 βαθμούς, δηλαδή στο 4 ή 5 το μάτι σας, χαμηλά τη φωτιά μας. 5 λεπτά μαλακώνουν, τις βγάζετε εκτός, τις αφήνετε 15 λεπτά να κρυώσουν πολύ καλά και μετά τις τηγανίζετε μέχρι να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα σε καυτό τηγάνι. Δηλαδή να έχει 180-185 βαθμούς το λαδάκι μας. Να γίνουν έτσι τραγανές, να χρυσαφίσουν όπως βλέπετε εκεί πέρα μπροστά. Να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα εξωτερικά. Έχουν ψηθεί μέσα αφού τις ποσάραμε. Αυτό είναι το μυστικό. Θέλουμε να είναι μέσα μαλακές σαμπουρές πατάτας και απ' έξω να είναι τραγανές που να τις πετάμε κάτω και να ακούγεται το κλακ. Αυτό είναι το μυστικό στη σωστή πατάτη ποσαρισμένη. Άρα, 5 λεπτά ποσάρουμε στους 150 βαθμούς. 2 με 3 λεπτά και στους 180 να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα απ' έξω αφού έχουν βράσει ήδη μέσα. Και θα έχουμε αυτές τις τέλειες πατατούλες που είναι έτσι από μέσα μαλακές τραγανές απ' έξω. Κοιτάξτε εδώ και τα κεστατάκια μας, πόσο ωραία πάνε. Κοιτάξτε εδώ χρωματάκι. Προσοχή να τα ψήσουμε μέχρι μέσα. Συνολικά θέλουν 6 λεπτάκια περίπου, δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο. Αυτή είναι η συνταγή μας. Τηγανίζουμε και φτεδάκια 6 λεπτά από όλες τις μεριές να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα. Ποσάρουμε τις πατατούλες σε 150 βαθμούς στο λαδάκι μας για 5 λεπτάκια και μετά αφήνουμε 15 λεπτά να κρυώσουν και μετά σε 180 βαθμούς στο λαδάκι μας τηγανίζουμε 2-3 λεπτά να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα. Είναι μια συνταγή νομίζω για όλη την εβδομάδα. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο. Λοιπόν, νομίζω είναι ένα φαγητό που το λατρεύουμε μικρή και μεγάλη. Δοκιμάστε να έχουμε καλή εβδομάδα. Δείτε και στο star.gr τη συνταγή μας, είτε στο stavros.pavlavarthalis.gr αναλυτικά με όλα τα στοιχεία, όλα τα μυστικά που είπαμε τώρα, για να τα δείτε και να είστε με ηρεμία να τη μαγειρέψετε. Και θα τα ξαναπούμε αύριο και πάμε στα παιδιά. Για αυτό το φαγητό νομίζω θα ταξίδευες πολλά μίλια. Αλλά 3 μίλια κάνουν οι επόμενοι καλεσμένοι μας που έρχονται να κάτσουν μαζί μας εδώ να γευτούν υπέροχες γεύσεις από το Σταύρο, αλλά και να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τους περιμένουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο καναπέ του breakfast από τα 3 μίλια εδώ σε εμάς. Είναι ο Χάρης Χιώτης, η Ανθή Σαββάκη και ο Γιάννης Ρούσος. Καλημέρα. Σοχέρα. Παιδιά. Είναι με τη σειρά. Κάνετε. Να, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μου έχουν υποσχεθεί θα μου δώσουν, να μας δώσουν spoiler. Α, ωραία. Ο Γιάννης. Ο Χάρης. Όχι, ο Γιάννης. Η Ανθή. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Να, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε? Πολύ όμορφα. Ωραία. Πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ στην παρέα σας. Φαίνεται ότι είστε και φίλοι μεταξύ σας πάντως. Ναι, είμαστε, ναι. Είμαστε ωραία παρέα. Ή τώρα. Με το Χάρη μας έδαινε μια φιλία, η αλήθεια είναι παλαιότερη. Είχαμε συναντηθεί σε κάποιες άλλες δουλειές, έτσι μικρότερες. Και με την Ανθή. Τώρα ταιριάξαμε. Μόλις κολλήσαμε. Και τώρα γίναμε 3 μίλια από τα 3 μίλια. Έτσι, το τρίο, ναι. Λοιπόν, το καθημερινό σύριαλ του Star Channel, 3 μίλια, όπου ο Χάρης ο Σλάμπης είναι το αγόρι της Βασιλικής, η Ανθή δηλαδή. Είστε ζευγάρι με έναν έρωτα έτσι. Είμαστε, ναι. Το δυνατό. Το έχουμε. Και εσείς οι δύο στο σύριαλ είστε τα αδέρφια, δίδυνε κιόλας. Ναι, αδερφάκι μου, ναι. Εσύ τον θέλεις ο Λάμπη για γαμπρό? Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, είναι φίλος του. Ο Λάμπης είναι φίλος του Χάρη. Οπότε. Έχουμε αναπτύξει πολύ ωραία σχέση και δέσιμο με τον Χάρη. Ισχύει. Έκανε και τη γνωριμία. Ή δεν χρειάστηκε. Όχι. Χρειάζεται, ο Λάμπης δεν χρειάζεται τέτοια. Όχι. Μπαμ. Την είδε, ερωτεύτηκε, πήγε. Απλά συνέβη, ο Χάρης σαν φίλος χάρηκε, οπότε μια χαρά. Οπότε μια χαρά, ναι. Ο Λάμπης ο λιμενικός. Λάμπης ο λιμενικός. Ο οποίος δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές. Στο Δρακονήσι, κουράζεται πάρα πολύ. Πολύ σκληρό. Αυτό. Είναι ο πυλώνας του λιμανιού. Πυλοβάτης. Αυτό εκεί. Ο οποίος πρέπει να εξιχνιάσει τώρα και την έκρηξη που συνέβη. Έχει αναλάβει την έρευνα. Ο Λάμπης όλα τα καταφέρνει. Α, εντάξει. Το έχουν φροντίσει. Απογραφής και τα καταφέρνει όλα. Γιατί κάπου πήρε ταυτί μου ότι ο Λάμπης πήγε στο Δρακονήσι για να μην δουλεύει πάρα πολλές ώρες, γενικά.
Ναι, αλλά ξέρεις, όποτε έχεις ένα στόχο, πάντα συμβαίνει το ανάποδο συνήθως. Οπότε είμαι εκεί, είμαι με τη Βασιλικούλα μου, γνώρισα τη Βασιλικούλα μου. Με παιδεύει, την παιδεύω, με αγαπάει, την αγαπάω. Και προχωράμε. Ναι, αλλά χρυσοχέρα. Πάντα χρυσοχέρα. Τα καλύτερα φαγητά της Δρακονήσου. Α, όλα από σένα περνάνε. Ναι. Έχεις μυστικό. Όχι. Έχω κάποια μυστικά. Ο Χάρης διαφωνεί, βέβαια. Ναι. Όσον αφορά την καλύτερη μαγείρισα του νησιού, εδώ ο Χάρης διαφωνεί. Έχουμε τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην κουζίνα, στην γενικά. Κουζίνα, ας πούμε. Και στα μαγαζιά. Φιλοσοφίες. Εσείς είστε τα αδέλφια στα τρία μίλια, όπου εσείς η παραδοσιακή, το παραδοσιακό καφενείο και εσύ έχεις το μπαρ με. Ακριβώς. Την νεολαία. Λίγο, ναι, λίγο πιο μοντέρνο, ας πούμε. Είναι λίγο πιο προχωρημένο, έχει μπραντς και τέτοια. Δεν είναι ότι. Μπραντς. Ναι, έχει, ναι, ας πούμε. Σνακς, pancakes, βγάζει διάφορα. Προσπαθεί να δείξει και αυτός ότι ξέρει από μαγειρική και μάλιστα λίγο πιο προχωρημένη μαγειρική από την παραδοσιακή, ας πούμε. Και πώς τα πάντα αδέρφια. Μπάρει λίγο, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Πώς τα πάντα αδέρφια μεταξύ τους. Αγαπάνε να μισιούνται. Αυτό. Αγαπάνε να μισιούνται. Αλλά έρχονται κάποιες εξελίξεις που θα. Περνάνε από πολλές. Από πολλά κύματα. Ναι, περνάνε από πολλά κύματα όλες οι σχέσεις. Και η σχέση τους και η σχέση μας και η σχέση των πρωταγωνιστών. Δηλαδή θα γίνουν ανατροπές, δηλαδή διάφορες. Δηλαδή θα έχουμε χωρισμό και θα πάω να τα πιει στο μπαρ. Θα πάω να γίνω ράκο στο μπαρ. Δεν είπαμε κάτι. Θα με παρηγορήσει ο Χάρης. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο να δημιουργούνται πολύ ωραία σύριαλ, να βλέπουμε ελληνικές παραγωγές με νέους ηθοποιούς που δεν τους γνωρίζαμε και τους μαθαίνουμε μέσα από την καθημερινότητα τώρα με τα 3 μίλια 6/20 καθημερινά στο Star. Πείτε μου, πείτε μας πώς σας έγινε αυτή η πρόταση και σε ποια φάση σας βρήκε. Ποιος ξεκινάει, εγώ. Συγχαρή μου. Εμένα αυτή η πρόταση, νομίζω, το τηλεφώνημα για το casting έγινε, νομίζω, αρχές Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, τόσο πάνω κάνουμε στο καλοκαίρι. Πήγαμε το μεταξύ στο casting, περάσαμε κατά τύχη με την Ανθή μαζί. Ως αδέρφια. Ως αδέρφια εκεί, ναι, ως αδέρφια δοκιμαστήκαμε. Για να γίνεις ο Χάρης στο σύριαλ. Ναι. Στην αρχή δοκιμάστηκα και σαν Χάρης και σαν Λάμπης, αλλά με την Ανθή συγκεκριμένα που βρεθήκαμε στο casting εκείνη τη μέρα, προβάραμε τα αδέρφια εκεί. Όπου μέχρι και την πρώτη μέρα που πήγαμε στο σετ, με βλέπει η Ανθή, μου λέει, ω, τέλεια, είμαστε τα αδέρφια. Της λέω, όχι, θα κάνω το Λάμπη. Μου λέει, ποιος θα κάνει τον αδερφό μου. Της λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, αφού αδέρφια. Της λέω, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό και. Αυτό με βρήκε σε καλοκαιρινή κατάσταση. Στη ζωή σου σε ποια φάση σε βρήκε. Στη ζωή μου με βρήκε σε μια φάση όπου είχα ξεκινήσει πρόβες για το σεσουάρ. Αυτό. Δεν ήσουν διακοπές πουθενά κάπου. Όχι, 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 Αθήνα, Αθήνα. Εσύ, Ανθή μου. Κι εγώ στην Αθήνα ήμουνα. Και ήρθε το τηλεφώνημα για την ακρόαση και χάρηκα τόσο πολύ με τον Χάρη. Γυρνάω, δηλαδή θυμάμαι να γυρνάω στους φίλους μου και να λέω μακάρι, μακάρι να με πάρουν και να μας πάρουν μαζί. Δηλαδή είχα καιρό να πάω σε ακρόαση και να νιώσω ότι παίζω πολύ, ότι εκείνη την ώρα κάτι συνέβη. Είχε τρομερή ενέργεια και έχει. Χάρη μου. Εγώ παιδιά ήμουν στη Σαντορίνη. Ήμουν στα μπαγκαλούς μου. Όχι, όντως ήμουν στη Σαντορίνη. Δούλευα όμως. Σεζόν, διότι είμαι και σερβιτόρος κανονικά, πολύ καλός, εξαιρετικός σερβιτόρος. Έκανα λοιπόν αυτή τη δουλειά για το καλοκαίρι, μιας που τη γνωρίζω χρόνια. Και ναι, με βρήκε εκεί. Ήταν πολύ ευχάριστο το τηλεφώνημα. Έστειλα κι εγώ ένα self-tape εκεί, γιατί δεν μπορούσα να έρθω αμέσως για το casting. Και τελικά ευδοκίμησε. Στάθηκα πολύ τυχερός. Αφού γίνει το casting, περνάμε όλα αυτά. Πώς νιώσατε, να ξεκινήσουμε την Ανθή, όταν πλέον θα παίζεις καθημερινά σε ένα serial του Star? Καταρχάς, δεν είχα κάνει ποτέ ξανά τηλεόραση. Δεν ήξερα τίποτα. Α, είναι η πρώτη σου φορά. Ναι, ναι, και καθημερινό. Μου λέγανε οι φίλοι μου που είναι πιο έμπειροι από μένα ότι είναι σαν μεταπτυχιακό. Δηλαδή, βουτάς στα βαθιά και κάνεις πολλά χιλιόμετρα, επειδή ακριβώς είναι καθημερινό. Αλλά τα καταφέραμε. Λίγο με την παρέα, λίγο με τους εξαιρετικούς εκεί πέρα συνεργάτες. Έχεις κάνει θέατρο. Έχω κάνει θέατρο, ναι. Και συνεχίζεις τώρα και κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε τρίτη χρονιά και τώρα έχουν μείνει μόνο 6 παραστάσεις. Στο όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του, του Γιώργου Καμπουτζίδη, στο θέατρο ήδη. Ναι, και εκεί άλλη μια ευτυχή συγκυρία. Ναι, παιδί μου, εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι αυτό το εξής, ότι οι ηθοποιοί τα τελευταία 2-3 χρόνια με τον COVID έχουν περάσει δύσκολα. Δεν υπάρχουν δουλειές και αυτή τη στιγμή ανοίγει η πόρτα
σε ένα καθημερινό σύριαλ πολλά υποσχόμενο. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και ξαφνικά δίνει τη ευκαιρία να ξεδιπλώσετε ταλέντα υποκριτικά από εκεί που μπορεί να ήσασταν στη Σαντορίνη, στο Σεσουάρ, στο Καπουτζίδι. Θέλω να σου πω, καταλάβες, αυτό το πράγμα, πώς αισθανθήκατε όταν ακούσατε ένα τηλεφώνημα ότι θα συμμετέχεις ή θέλουμε να δοκιμαστείς για να συμμετάσχεις σε ένα καθημερινό σύριαλ στην τηλεόραση το 2022. Ναι, μεγάλη τύχη, μεγάλος ενθουσιασμός, μεγάλη ευλογία ισχύει. Πόσο μάλλον όταν συναντιέσαι με μια τέτοια ομάδα που, εντάξει, παιδιά, νομίζω είναι αλήθεια, έχουμε δέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Όχι μόνο επαγγελματικά μιλώντας, έχω κάνει φίλους. Ναι. Και προσωπικά δηλαδή. Ναι. Έχω κάνει φίλους από εκεί μέσα. Έχω γίνει όντως καλύτερος, θεωρώ. Έχω πάρει πολλά μαθήματα. Ήμασταν όντως πολύ τυχεροί. Εγώ τουλάχιστον. Έχουμε πολύ ωραία παρέα και αυτό πολύ είναι. Πολύ τυχερό από όλες τις απόψεις. Ναι. Πολύ σπουδαία βάση το να είναι ωραία η παρέα και ωραία η συγκυρία. Έτσι. Με όλα τα παιδιά στο σετ. Εμείς σαν τριάδα έχουμε δέσει πάρα πολύ και τα συνεργεία, τα παιδιά που δουλεύουν είναι εξαιρετικοί όλοι, οπότε αυτό μας δίνει δύναμη και ωραία ενέργεια να πηγαίνουμε χαρά στο γύρισμα. Οπότε όλοι πάτε με όρεξη. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ όρεξη. Πάμε χαμόγελο. Αυτό είναι το σπουδαίο. Το πιο σημαντικό από όλα. Όπως είχε πει ο Τόνι, άκουσα σε μια συνέντευξη ο Τόνι που είπε ότι οι παιδιά λέει φεύγω από τη δουλειά και από τις λίγες φορές που θέλω να ξαναπάω, θέλω να πάω να τους ξαναδώ. Δηλαδή μου λείπει που τελειώνει, ξέρω εγώ τι, το γύρισμα. Πιάνει μια νοσταλγία πάλι την επόμενη, άχνα ξανά είχαμε. Πολλές φορές μετά τώρα αυτό, που πηγαίνουμε και για καφέ. Που πηγαίνουμε, ενώ δεν μας φτάνει. Δεν μας φτάνει η παρέα. Μιλάμε όλη μέρα στο Viber, έχουμε ομάδα τώρα και λέμε όλη μέρα, ό,τι έχει ο καθένας εκεί πέρα. Είμαστε πια οικογένεια δηλαδή. Έχει δώσει συμβουλές ο ένας στον άλλο. Δηλαδή, μιλάτε στο Viber. Πάντα. Συνομιλείτε. Βέβαια, και on set. Όχι, και την ώρα τη δουλειά. Δηλαδή, ποια συμβουλή σου δώσανε και σου άρεσε και την έχει κρατήσει. Πολλές φορές, ξέρεις, οι συμβουλές είναι στις σκηνές πάνω. Δηλαδή, έρχεται η Ανθή, μου λέει, να σου πω, μήπως να το κάνουμε έτσι και μήπως να πεις αυτό έτσι και αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Της λέω, αυτό είναι. Της λέω, ναι, σε ευχαριστώ το Νατάλο και αυτό είναι, αυτό το αλυσβερίσι δηλαδή. Και κεντάμε εκείνη την ώρα, είναι τρομερό. Και αισθάνεσαι ασφάλεια. Νιώθεις ότι σε προσέχει ο συνάδελφος. Αυτό που είπες πριν. Την πλακία να κάνω, θα μου το μαζέψεις, θα μου πει να σου πω εδώ, λίμαρε το λίγο. Νιώθεις αυτή την ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σπάνιο, θεωρώ. Αυτό που είπες για τον Τόνι πριν, για τον Τόνι Δημητρίου, που είπε ότι μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να ξαναπάω, το ακούω όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το ότι σου έχει λείψει λίγο η δουλειά? Παλαιότερα, που ήταν πολλές οι δουλειές και μπορούσες να επιλέγεις, θέλω, δεν θέλω, μπορεί να μην είχες και την υπομονή και την αντοχή σε ενδεχόμενες συμπεριφορές που να μην σου άρεσαν. Μπορεί, ναι. Ίσως τώρα, επειδή σου έχει λείψει, λες, δεν πειράζει, θα είμαι και εγώ πιο καλός, θα είμαι και λίγο πιο υπομονητικός. Υπάρχει περίπτωση και αυτό να συμβαίνει? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Για μας σίγουρα πάντως ο βασικός παράγοντας είναι ότι απλά έχουμε δέσει πάρα πολύ. Αυτό. Έχουμε δέσει και έχει δημιουργηθεί ωραίο κλίμα. Δεν είσαι πάντα τόσο καλά. Έχετε δηλαδή εργαστεί και μάλλον έχετε κάνει κάποια δουλειά που να μην ήταν καλό το κλίμα, αλλά παρόλα αυτά να βγήκε. Όχι, δεν ήταν καλό το κλίμα. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Θέλω να τα πείτε. Προσωπική σας εμπειρία. Όλοι έχουμε συμμετάσχει σε δουλειές που είναι λίγο πιο βαρύ το κλίμα και βγαίνει η κατάσταση. Αλλά είναι ευλογία το να είσαι σε δουλειές που είναι καλό το κλίμα και να βγαίνει το αποτέλεσμα. Και να πιέζει καλό αποτέλεσμα. Αυτό. Και λες ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Αυτό. Υπάρχει αυτό. Αυτή αυτό. Μάλιστα. Ενώ όλες οι δουλειές είναι σαν όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Με κάποιους ανθρώπους κολλάς πιο πολύ, με κάποιους δεν κολλάς. Με κάποιους σου αρέσει να είσαι μαζί, με κάποιους οκ, το φιλτράρεις λίγο, λες θα πάω, δεν θα πάω, πηγαίνεις, περνάς καλά, βάζεις την υπομονή σου και τα φίλτρα σου. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα στο shaker. Και πάμε σε αυτό που περιμένουμε όλοι. Τη συνέχεια, τι θα γίνει μετά? Καλά. Ανθή, πες. Ωραία. Τι θα γίνει μετά? Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να διαβάζω τα σενάρια και να μην σταματάω. Όχι, μην το πεις αυτό. αυτό πες. Να μην μπορώ να σταματήσω. Να μην μπορώ να σταματήσω να διαβάζω. Λοιπόν, τώρα, σήμερα, το σημερινό επεισόδιο, μας έχετε αφήσει εκεί που έπεσε ο Νικόλας και χτύπησε στο μαγαζί μου. Ναι. Τι μπορώ να πούμε γι' αυτό? Ωραία, ο Νικόλας ζει, ας το πούμε. Μην το κρύψουμε. Αρχικά να πούμε ότι όταν γυρίζαμε τη σκηνή που πρέπει να επαναφέρουμε τον Νικόλα. Ναι, εντάξει. Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή, ναι. Κρίμα που δεν υπάρχουν backstage. Είχαμε περάσει τόσο ωραία σε αυτή τη σκηνή. Να ρωτήσω κάτι. Ο Λάμπης θα τον βρει άμεσα, όταν λέω άμεσα, έτσι. Εκείνο που προκάλεσε την έκρηξη. Πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χασάπογλου να το πει. Που γράφει το σενάριο, να σας πει το εξαιρετικά καλογραμμένο σενάριο. Ο Χάρης θα τη ρίξει τη Φωτεινή. Καλή ερώτηση. Έστω. Αρχικά περίμενε. Ο Γιάννης θα ήθελε ο Χάρης να ρίξει τη Φωτεινή. Ναι.
Περίμενα να τελειώσει την ερώτηση. Ήταν που βγήκε πολύ ωραία. Ωραία, να το πούμε. Νομίζω ότι. Όχι, προσπαθεί όμως. Προσπαθεί, αλλά δεν του. Δεν θα τα καταφέρει. Φωτεινή νομίζω θα μαγευτεί από άλλα παλικάρια του νησιού. Από άλλα παλικάρια του νησιού. Θα παραμείνει πιστή στο λάμπι. Θα περάσουν κάποια κύματα, κάποιες αναταράξεις στις σχέσεις τους. Αλλά. Αλλά θα παραμείνει πιστή. Είναι βράχος. Η Βασιλική αυτό είναι το. Στενομυαλιά. Τι στενομυαλιά, είσαι στενομυαλιά του ή με το λάμπι, τι είναι αυτό δηλαδή. Όχι, όχι, γενικά, στην πορεία, πώς πορεύεται. Λοιπόν, μέχρι να τα λύσετε όλα αυτά, εμείς θα συντονιστούμε σήμερα 6 παρά 20 στο Star, να δούμε τη συνέχεια των 3 μιλιών. Όπως κάθε μέρα, 3 μίλια στο Star με τα υπέροχα αυτά παιδιά και πάρα πολλούς ακόμα βεβαίως θα τους γνωρίσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε για το και να κάνετε, παιδιά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά. Προχωράμε και ήρθε η ώρα να σας γνωρίσω μια εταιρεία που θα την γνωρίσουμε σήμερα, αλλά είμαι σίγουρη θα την αγαπήσουμε πάρα πολύ. Είναι η εταιρεία Claressa με ημιμόνιμα βερνίκια νυχιών και μαζί μας είναι η nail expert Ματίνα Καπετάνιου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θα την γνωρίσουμε λοιπόν την εταιρεία και θα είναι μαζί μας τις επόμενες μέρες και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί το καλοκαίρι ήρθε, Ματίνα μου. Σωστά. Και το manicure και το pedicure είναι, τι να σου πω τώρα, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο look. Από μαγιό και καφτάνι μέχρι το jean. Έχεις απόλυτο δίκιο. Claressa, μίλησέ μας για την εταιρεία αυτή. Είμαι πολύ χαρούμενη λοιπόν και εγώ που είμαι σήμερα μαζί σας για να σας στήσω την Claressa. Είναι μια εταιρεία σχεδιασμένη στη Γαλλία με προϊόντα δερματολογικά ελεγμένα, πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά cruelty free. Η Claressa είναι ένα brand το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ήδη με την τέχνη της ενοιχοπλαστικής, ακόμη και σε νεότερους βεβαίως, ανεξαρτήτου εμπειρίας. Γενικότερα. Γιατί έχει και πολύ ωραία χρώματα. Δηλαδή έχει να κάνει και με χρώματα που ταιριάζουν σε πιο μικρές νεαρές ηλικίες, αλλά και ωραία χρώματα, δηλαδή του πάγου που ταιριάζει με όλα. Ημιμόνιμα βερνίκια νυχιών, τα οποία, στα οποία μπορείς να κάνεις και τέτοια σχέδια. Δεν ξέρω τώρα αν βλέπετε, θα σας το δείξω τώρα εγώ. Γιατί αυτό εδώ είναι το πολύ μεγάλη φτάση αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένα μανό. Όχι. Είναι. Αυτό εδώ τώρα. Εδώ, σωστά, είναι ένα μανό, ναι. Αυτό, το οποίο μετά μπορείς να βάλεις το μανό και να πάρεις από εκεί τα σχεδιάκια. Ακριβώς. Η Claressa είναι ένα μπραντ το οποίο διαθέτει πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους ουσιαστικά. Πέρα από τα χρώματα που ήδη βλέπουμε εδώ, μιλάμε για πάνω από 300 χρώματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε τεχνίτη και στην κάθε τεχνίτρια να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει το στυλ που θέλει εκείνος κάθε φορά. Εγώ βάζω εδώ πέρα τώρα διάφορα μανό. Ποιες είναι οι τάσεις για άνοιξη καλοκαίρι, ποια χρώματα θα επιλέξουμε. Πάρα πολύ χρώμα φέτος από ό,τι βλέπεις εδώ. Πολύ μεγάλη τάση είναι τα παστέλ. Θα δούμε πολύ παστέλ γαλάζιο, λιλά, ροζ. Θα δούμε παστέλ ακόμη και σε όμπρε. Όμπρε. Το όμπρε είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Το όμπρε είναι που ξεκινάει και πηγαίνει μετά, εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε, που πηγαίνει έτσι και στο τέλος μένει σχεδόν διάφανο. Πολύ στη μόδα αυτό. Πολύ ωραίο. Εμένα ξέρω ποιο μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Είναι color friends, πάρα πολύ μεγάλη τάση, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για, αντί για την κλασική λευκή γραμμή που ξέρουμε στην άκρη του μανικιούρ μας, βλέπουμε χρώμα και εκεί φέτος. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, η Claressa έχει ημιμόνιμα βερνίκια νυχιών, τα οποία μένουν στον ήχη, δεν φεύγουν ποτέ, γιατί πολυμερίζονται. Σωστά. Στη λάμπα πολυμερισμό. Στη λάμπα, ναι. Είδες τι ωραία που τα έχω μάθει, γιατί θα μας το έλεγα αλλιώς τώρα. Λοιπόν, και δεν έχει μόνο μανό. Ακριβώς. Πηγαίνουμε εδώ, το οποίο αυτό το προϊόν το έβαλα στο διάλειμμα και είναι εξαιρετικό. Είναι Dry Oil Hand Elixir. Σωστά. Η Claressa έχει μια ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τα χέρια μας. Αποτελείται από θεραπείες νυχιών, οι οποίες απευθύνονται στον κάθε έναν για την ανάγκη που έχει κάθε φορά. Λαδάκια υπονυχίων, το φανταστικό dry oil που κρατάς εσύ, που είναι ξηρό λάδι ενυδάτωσης, κρέμες ενυδατικές, scrub, καθώς και το honey butter, το οποίο απευθύνεται, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στα νύχια μας και στα υπονύχια. Και φυσικά είναι μια σειρά που δεν απευθύνεται μόνο στους επαγγελματίες, αλλά σε όλους. Σε εμάς στο σπίτι. Ακριβώς. Θέλουν να έχουν ενυδατωμένα χέρια. Να σας πω κάτι. Αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι καταπληκτικό και μυρίζει απίστευτα, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όταν δεν έχετε κάνει. Δεν είναι πολύ φρέσκιο το μανικιούρ. Και αρχίζουν και βγαίνουν λίγο και τσιμπάνε τα πετσάκια που λένε. Βάζεις αυτό το λαδάκι και έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μέχρι να το ξαναφτιάξεις. Επίσης, το άλλο που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Μπορείτε να συνδυάσετε μανό.
να βάλεις ροζ και από πάνω ένα πιο του πάγου και να το χαλαρώσεις λίγο. Εγώ εδώ δεν θα ήθελα απλά να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι η Κλαρέσα έχει και μια ολοκληρωμένη σειρά με τεχνητά, για τεχνητά νύχια. Polygel, Builder Gel, βάσεις top. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι έχει βάσεις φυσικής ενίσχυσης, την Rubber Base, βάσεις με προβιταμίνες, την Προβίτα, καθώς και βάσεις κερατίνης, την Κέρατιν. Και φυσικά, όπως είπαμε, ήδη έχει και πάρα πολλά προϊόντα για nail art. Αυτό το σημαντικό που θέλουμε να πούμε για την Κλαρέσα είναι το ότι στο τεχνητό νύχι είναι πολύ ωραία η στρώση, δεν το κάνει πολύ παχύ. Ακριβώς, και έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Ναι. Μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Δηλαδή έχεις τεχνητό νύχι και νομίζω ότι δεν έχεις. Mm-hmm. Είναι, είναι τόσο λεπτό και η στρώση που πραγματικά έχεις ένα νύχι που δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Αλλά δεν φαίνεται για τεχνητό. Αυτή είναι η εξαιρετική κίνηση της Κλαρέσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θα σας γνωρίσουμε καλύτερα για τις επόμενες μέρες. Εννοείται. Χάρηκα πολύ. Θα την ακούσουμε πολύ συχνά αυτή την εταιρεία, να ξέρετε. Θα μας γίνει μέσα, θα μπει μέσα στη ζωή μας πάρα πολύ δυνατά, γιατί έχει εξαιρετικά προϊόντα. Και βεβαίως δεν θα σας αφήσουμε χωρίς δώρο. Πολύ ωραία δώρα. 50 ευρώ είναι το πρώτο δώρο που θα κερδίσει τηλεθεάτρια αμέσως τώρα στο Breakfast at Star Official. Μία τηλεθεάτρια, ένα υπέροχο δώρο αξίας 50 ευρώ από την εταιρεία Κλαρέσα. Και 5 τηλεθεάτριες από ένα σετ Κλαρέσα. Από δύο σετ, συγγνώμη. Δύο σετ, 5 τηλεθεάτριες από δύο σετ. Είναι το Breakfast at Star Official στο Instagram. Θα μπείτε να κάνετε να ακολουθήσετε τα βήματα βεβαίως για να κερδίσετε τα υπέροχα αυτά προϊόντα από την υπέροχη αυτή εταιρεία που μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Ματίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Radio Booth αλλά και Άση Μπίλιου. Στις 11.30 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας. Προχωρήσουμε να πούμε μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν ξέρω τι θέματα φέρνει η Ελίνα σήμερα, αλλά σίγουρα είναι ψέματα. Άκου να δεις. Όχι, θα σου πω. Έλα, υπάρχουν κάποια μικρά αθώα ψεματάκια που μπορούν να, κάνουν, να σώσουν τη σχέση σου και να σε κρατήσουν ευτυχισμένο. Ωραία, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ναι. Τα κρατάω σήμερα και τα χρησιμοποιώ. Να στα πω μετά. Όχι, θα σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν σου κοστίζουν και κάτι να πεις. Ναι. Επειδή μου, ας πούμε. Έρχεσαι τώρα εσύ και μου λες: ωραίο αυτό που φοράω. Πόσο ότι εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Πόσες φορές σου έχω πει πόσο όμορφη είσαι σήμερα και μου λες: είναι καλά, εντάξει, ψέματα λες για να μου φτιάξει τη μέρα. Όχι, μόνο εντάξει, πιστεύω. Πότε τον άντρα μου δεν πιστεύω. Τι θέλω να σου πω: ότι πες ότι εμένα δεν μου πολύ αρέσει το που κάνω, που μου αρέσει αυτό. Παρεμπιπτόντως. Ναι. Πες ότι δεν μου αρέσει. Δεν μου κοστίζει να σου πω: πολύ όμορφο είσαι σήμερα. Γιατί εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά εδώ είναι θέμα. Για ψέματα μιλάμε. Όχι, δεν μου κοστίζει. Είναι αθώα ψεματάκια που δεν υπάρχει λόγο να πει την αλήθεια. Επειδή μου αρέσει ή δεν μ' αρέσει, οπα. Δεν θα δημιουργήσει, θέμα αν πω την αλήθεια, κατάλαβες. Τώρα είπες ότι σου αρέσει το πουκάμισό μου. Ναι. Άρα είναι ψέμα. Όχι, όχι. Δεν κατάλαβες. Μ' αρέσει αυτό. Πες, λέω υποθετικά, ότι δεν μ' αρέσει ένα πουκάμισο. Ναι. Ή έρχεται ο άντρας μου και μου λέει: πώς είμαι με αυτό το παντελόνι. Και εγώ εκείνη την ώρα πιστεύω ότι του πολύ κολακεύει. Θα του πω: μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν θέλω να το στεναχωρήσω. Και βγαίνει έξω και του λένε τα ανάποδα. Πώς είσαι έτσι. Θα ακούσει. Ναι, καλά. Πολύ νόστιμο το φαγητό που μαγείρεψες. Ε, δεν παίρνεις συνταγή από τη μαμά μου. Θα το κάνει καλύτερα. Αυτό επίσης δεν σου κοστίζει κάτι να πεις ότι πολύ ωραίο το φαγητό σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να μου πεις πω. Εσύ, συγγνώμη, φτιάχνεις ένα φαγητό. Το έχεις κάνει λίσα. Και έρχεται ο καλός σου και δοκιμάζει. Τι χεράκια είναι αυτά. Τι έχεις φτιάξει καταπληκτικό φαΐν αυτό. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλει τόσο. Ας πει ωραίος είναι. Εσύ ξέρεις ότι είναι λύσα. Πολύ ωραίο ψέμα. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Αυτή η μικρή φρασούλα που τελειώνει τους τσοκωμούς σε δευτερόλεπτα. Αυτό το λέει ο άντρας πάντα μετά από έναν καυγά. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Και η γυναίκα το λέει αυτό. Έχεις πει εσύ ποτέ έχεις δίκιο. Αμέ. Αλήθεια. Αμέ. Άντε. Βεβαίως. Μπράβο, δεν στο είχα. Ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο καυγάς. Μπαμπαμ. Σε κλάσματα. Τι σου είπε, έχεις δίκιο, Ελίνα. Τέλειο το δώρο σου, αγάπη μου, συγκλονιστικό. Φαίνεται στα μάτια αυτό, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πεις ψέμα. Γιατί το κρατάς το δώρο στα χέρια και λες. Τι ωραίο δώρο που μου πήρες. Πολύ ωραίο.
Το σκέφτηκες πολύ. Να ξέρεις να το πεις, ρε παιδί μου κιόλα. Δεν σου βγαίνουν πάντα. Είναι η ζωή μας τόσο περίπλοκη. Ναι. Τώρα θα φιλοσοφήσω. Oh. Και είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες που αν μπορείς να τον κάνεις ευτυχισμένο με τέτοια αθώα ψέματα, γιατί να μην το κάνεις. Ή ευτυχισμένη αντίστοιχα, έτσι. Εγώ τα υιοθετώ αυτά που λες. Θα τα πω, θα στα λέω και σένα αύριο, από αύριο. Ναι, πες τα μου. Πες μου. Πολύ ωραίο το φαγητό που μαγείρεψε. Δεν έχει φάει ποτέ. Τέλειο το δώρο σου, δεν μου έχει πάρει. Δεν σου έχω πάρει εγώ δώρο. Δεν είναι τέτοια. Λοιπόν, θα έκανα τα πάντα για σένα. Βαρύγδουπη δήλωση ναι. Που όμως, εάν την πεις, ο άλλος το πιστεύει και εκείνη τη στιγμή αγαλιάζει το μέσα του. Εξαρτάται τι έχει έρθει πιο πριν. Δηλαδή, για να σου πω, εγώ θα κάνω τα πάντα για σένα, κάτι έχει γίνει πριν. Ναι, ρε παιδί. Δεν θα μπούμε στο σπίτι, Ελίνα. Θα κάνω τα πάντα για σένα. Όχι, σου λέω αγάπη μου, δεν είμαι καλά. Χρειάζομαι να με στηρίξει λίγο παραπάνω και να μου πει εσύ, εγώ θα κάνω τα πάντα για σένα. Θα σε στηρίξω εγώ. Είναι μια φράση που θέλω να την ακούσω. Και α φαίνεται ναι. Παρήγδουπη ναι. Και θα λέω από μέσα μου, καλά, είναι δυνατόν, τι τα πάντα. Θα μ' αρέσει όμως. Είναι αθώα ψέματα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Βέβαια. Και να λέτε ένα ψέμα, αν περάσει μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, πες την καλή σου δίπλα, πες. Πω, χάλια είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πώς κυκλοφορεί έτσι το κορίτσι, τότε ντρέπεται λίγο. Αθώο ψέμα όμως αυτό. Έτσι. Υιοθετήστε τα να δείτε που θα αλλάξει η καθημερινότητά σας και θα είναι πιο χαμογελαστή. Χαμογελαστές οι φάτσες γύρω σας. Και μετά από αυτό το υπέροχο Radio Booth προχωράμε στην Άση Μπίλιο γιατί ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα. Για να μάθουμε τι θα γίνει με τα ζώδια αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και από μένα. Είναι η πιο πλούσια σε αστρολογικά φαινόμενα εβδομάδα του Απριλίου. Ειλικρινά, είναι μία από αυτές τις εβδομάδες που όσα και να πω, δεν φτάνουν για να περιγράψουν γιατί έχουμε δύο πλανητικές αλλαγές. Από σήμερα μπαίνει ο Ερμής στον Ταύρο. Την Παρασκευή μπαίνει ο Άρης στους Ιχθύς. Αύριο έχουμε τη σύνοδο του Δία με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, μία όψη που είναι πάρα πολύ σπάνια, δηλαδή σε αυτό το ζώδιο φανταστείτε, ξαναβρέθηκαν αυτοί οι δύο πλανήτες το 1856. Μιλάμε ωραία. Τώρα για εκατοντάδες χρόνια πριν. Λοιπόν, έχουμε μία πανσέλινο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή ειλικρινά. Πολύ παρέα μαζεύεται. Χαμός. Κάθισα χτες να γράψω προβλέψεις εβδομάδας για το asimbiliu.gr. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά που μου βγήκαν οι προβλέψεις 6.500 λέξεις. Α, μόνο. Και, ναι, θα μπορούσα να γράψω και περισσότερες, απλά δεν έφτανε η Κυριακή για να προλάβω να τις γράψω. Μιλάμε για χαμό. Γιατί είναι πάρα πολλά. Και πλανητικές αλλαγές, και πανσέλινος, και η όψη η σπάνια. Οπότε σήμερα θα σας δώσω μία γεύση, γιατί μόνο γεύση μπορώ να δώσω, και σιγά σιγά κάθε μέρα που θα έρχεται θα αναλύουμε και κάτι. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα μπαίνει ο Ερμής στον Ταύρο. Είναι ουσιαστικά ο πλανήτης της επικοινωνίας σε ένα ζώδιο που είναι πιο γιωμένο, έχει να κάνει πιο πολύ με πρακτικότητα, με ρεαλισμό, δεν έχει να κάνει με βιασύνη. Πριν που ήταν ο Ερμής στον Κριό, ψάχναμε να βρούμε τι θα μας ενθουσιάσει, ποια ιδέα κάτι θα μας δώσει, τι να κάνουμε, ήμασταν λίγο βιαστικοί, λίγο παρορμητικοί. Τώρα εδώ ο Ερμής στον Ταύρο λέει σιγά σιγά τα πράγματα, να βλέπουμε σε βάθος όποια ιδέα μπορεί να έχουμε ή όποιο ξεκίνημα θέλουμε να κάνουμε, να μην βιαζόμαστε γενικότερα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του Ερμή είναι ότι, τον οποίο μάλλον θα σας τον αναλύσω μέσα στις επόμενες ημέρες, είναι ότι θα γυρίσει και ανάβρωμο στον άλλο μήνα και θα ξαναείνε στον Ταύρο. Γενικά γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον καθένα ξεχωριστά, να δούμε πώς θα είναι η εβδομάδα και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τους Κριούς. Φεύγει λοιπόν ο Ερμής από το δικό σας ζώδιο. Αυτό, αν με ρωτάτε, είναι καλό από μια άποψη, γιατί όταν είναι ο Ερμής στο ζώδιό σου, είναι και πιο έντονη η ρυθμή στην καθημερινότητα. Είναι αυτό που έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Χτυπάνε τηλέφωνα, έχεις να απαντήσεις σε email, θέλει ο ένας να κάνεις κάτι, σου λέει ο άλλος να κάνεις κάτι άλλο και γενικά έχει ένα τρέξιμο. Το ότι φεύγει λοιπόν ο Ερμής από το ζώδιό σας, ουσιαστικά βοηθά λίγο να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε λιγάκι και βέβαια, καλείστε τώρα με τον Ερμή στον Ταύρο να εστιάσετε περισσότερο στα οικονομικά και τα επαγγελματικά. Ο Ερμής έχει να κάνει με τακτοποιήσεις, έχει να κάνει με οργάνωση. Κοιτάξτε λοιπόν από εδώ και έπειτα να οργανώσετε καλύτερα σε καθημερινή βάση τόσο τα επαγγελματικά σας ζητήματα, όσο όμως και τα οικονομικά. Τώρα, οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο θα έχετε μία, από το μέσον της και μετά, μία λίγο πιο έντονη εβδομάδα. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει μία πανσέλινο το Σάββατο, η οποία σας επηρεάζει τους γεννημένους τρίτο δεκαήμερο.
Άρα εσείς που έχετε και γενέθλια αυτές εδώ πέρα τις ημέρες, επηρεάζεστε πιο πολύ σε επίπεδο σχέσεων και συνεργασιών. Για κάποιους από εσάς μπορεί να κλείνει τώρα ένας κύκλος μιας συγκεκριμένης συνεργασίας ή μιας δουλειάς ή μιας σχέσης και θα έρθουν καινούργια πράγματα από τον άλλο μήνα. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους μπαίνει ο Ερμής στο ζώδιό σας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει σαφώς ότι θα αυξήσει λίγο έτσι τους ρυθμούς στην καθημερινότητα. Θα έχετε διάθεση περισσότερο να ψάξετε, να ερευνήσετε, να πειραματιστείτε, να τακτοποιήσετε, να μάθετε νέα πράγματα, να αλλάξετε παραστάσεις. Κάποιοι ίσως ταξιδέψετε κιόλας, έρχεται και Πάσχα. Ο Ερμής έχει να κάνει και με τις μετακινήσεις. Μπορεί να ψάξετε περισσότερο αν θέλετε να κάνετε μια αγορά. Γενικά ευνοεί τις δοσοληψίες ή αν θέλετε να δείτε ένα μεταφορικό μέσο, να κάνετε μια αλλαγή. Παίζει όλο αυτό. Οπότε από τώρα μέχρι 29 Απριλίου θα μείνει. Είναι ουσιαστικά με λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς, αλλά και με μια μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Τώρα, θα μπει και ο Άρης Ουσυχθής. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό για το δικό σας ζώδιο, γιατί καλώς ή κακώς, το προηγούμενο διάστημα που ήταν ο Άρης μαζί με τον Κρόνο στον Υβροχώ, πιέζει ακόμη, μέχρι την Παρασκευή είπαμε θα παραμείνει, που σημαίνει ότι υπήρχε μεγαλύτερη ταλαιπωρία, περισσότερη αγωνία, άγχος για θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά. Από την Παρασκευή και μετά σταδιακά αρχίζει κάπως να αποφορτίζεται το κλίμα και θα έρχεται περισσότερες εύνοιες και περισσότερη συμπαράσταση και στήριξη από το περιβάλλον σας. Και βέβαια θα είναι και μια πολύ κοινωνική περίοδος για σας. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο δηλαδή του Απριλίου είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό διάστημα για να βγείτε, να γνωρίσετε, να περάσετε καλά με φίλους, να γενικώς να, έτσι, πώς το λένε, να είστε λίγο πιο εξωστρεφείς και να μην είναι μονότονα τα επαγγελματικά στο μυαλό σας. Να κάνετε και κάτι άλλο, τέλος πάντων. Πανσέληνος θα επηρεάσει πιο πολύ τους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου, εσείς που έχετε γενέθλια δηλαδή στο τρίτο δεκαήμερο και γενικά όσο πιο προς το τέλος του ζωδίου, τόσο πιο πολύ επηρεάζει. Για σας μπορεί να είναι ένα θέμα που αφορά θέματα, μπορεί να αφορά την υγεία, μπορεί να αφορά φυσική κατάσταση, να θέλετε να δείτε εκεί κάποια πράγματα, μπορεί να αφορά όμως και επαγγελματικές σχέσεις και επαγγελματικές καταστάσεις. Πάμε να δούμε διδύμους. Για τους διδύμους, νομίζω ότι το ότι μπαίνει ο κυβερνήτης σας, ο Ερμής, σήμερα στο ζώδιο του Ταύρου, σας βάζει σε μία διαδικασία έτσι, να σκεφτείτε κάποια πράγματα, λίγο περισσότερο όμως μόνοι σας, χωρίς δηλαδή να δείτε κάποια θέματα, μπορεί να αφορούν τη δουλειά ή μπορεί να αφορούν γενικά και την προσωπική σας ζωή, αλλά πιθανώς να τα δείτε σε βάθος, να δείτε λεπτομέρειες και πιθανώς ακόμη να μην μοιραστείτε κιόλας τα ευρήματα, δηλαδή αυτά που θα ανακαλύψετε όταν θα σκέφτεστε διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Είναι μια περίοδος που μπορεί να υπάρχει περισσότερο παρασκήνιο, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο, να ξεκινήσει δηλαδή από τώρα ένα παρασκήνιο. Δεν το λέω αυτό απαραίτητα με την αρνητική έννοια του όρου παρασκήνιο, ότι κάποιοι δηλαδή θέλουν να σας κάνουν ζημιά και τα λένε πίσω από την πλάτη σας. Μπορεί εσείς οι ίδιοι να κινείτε αυτή τη στιγμή κάποια νήματα λίγο πιο μυστικά στα επαγγελματικά, προκειμένου να έχετε μια καλύτερη ευκαιρία, τέλος πάντων, σε επίπεδο επαγγελματικό, αν θέλετε να αλλάξετε, παραδείγματος χάρη, δουλειά. Μέχρι τις 15, κάπως το πράγμα είναι πιο προστατευμένο, δηλαδή μέχρι τις 15 εννοώ την Παρασκευή. Από την Παρασκευή που μπαίνει ο Άρης του Συχθής όμως και θα μείνει μέχρι τις 24 Μαΐου, ξεκινά μια περίοδος για όλα τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή διδύμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες, που είναι πιο πιεστική. Και μέχρι τις 2 Μαΐου δεν θα φαίνεται τόσο πολύ η πίεση, γιατί έχουμε και το Δία Ποσειδώνα αύριο και την Αφροδίτη στους Ιχθύς, άρα με κάποιο τρόπο θα εξισορροπείτε λίγο αυτή η επιρροή. Μετά τις 2 Μαΐου όμως και μέχρι τις 24 Μαΐου έχει πιο πολύ αγωνία, έχει πιο πολύ τρέξιμο, φαίνεται ότι το μυαλό σας θα είναι πιο πολύ στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες και στα θέματα της καριέρας. Και εκεί επίσης μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε μια αλλαγή. Μπορεί να είναι μια μετακόμιση, αλλαγή σπιτιού, αλλαγή στέγης, αλλαγή επαγγελματικής στέγης. Παίζουν όλα αυτά τα θέματα πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι ξεκούραστα, αυτό σας λέω, μετά τις 15. Άρα κοιτάξτε μέχρι τις 15 ό,τι μπορείτε. Πάμε να δούμε καρκίνους.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα είστε από τους πιο ευνοημένους του δευτέρου μισού του Απριλίου. Αφενός γιατί μπαίνοντας σήμερα ο Ερμής στον Ταύρο βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία, να είναι πιο, έτσι, να έχετε ευθυκρισία, να είναι πιο αντικειμενική ίσως η κρίση σας σε κάποια πράγματα. Είναι πολύ βοηθητική η θέση του μέχρι το τέλος Απριλίου και για θέματα που αφορούν σπουδές, για θέματα που αφορούν ταξίδια ακόμα, σχέσεις με συνεργάτες, με φίλους, για να ανοίξετε τον κύκλο σας, για να είστε πιο κοινωνικοί, να έχετε ευκαιρίες κι εσείς να δείτε κόσμο, επαφές. Είπαμε, έρχεται και Πάσχα, ωραία συμπίπτει εδώ πέρα ο Ερμής που μπαίνει στον Ταύρο. Τώρα, το ότι θα μπει και ο Άρης την Παρασκευή στο Ζώδιο των Ιχθύων, αυτό θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο να ανοίξετε τους ορίζοντές σας. Και μάλιστα μέχρι τις 2 Μαΐου, που θα παραμείνει ταυτόχρονα, θα συμπορεύετε και με την Αφροδίτη σε αυτό το ζώδιο, είναι ένα πολύ ωραίο διάστημα για να ταξιδέψετε, για να κανονίσετε ακόμα και τις καλοκαιρινές διακοπές από τώρα, για να δείτε λίγο καλύτερα τα επαγγελματικά σας και τα μελλοντικά σας σχέδια και επίσης να είναι ένα διάστημα που θα έχει έμφαση και στον τομέα της επικοινωνίας και θα είναι πολύ βοηθητικό και σε θέματα που αφορούν τις σπουδές, το διαδίκτυο, νομικές υποθέσεις, τέτοιου είδους πράγματα. Ή αν έχετε κάποιες δοσοληψίες με δημόσιο, ευνοείστε περισσότερο. Έχουμε μια Πανσέλινο το Σάββατο, θα επηρεάσει πιο πολύ τους γεννημένους προς το τέλος του ζωδίου. Άρα, χοντρικά, όσοι έχετε γενέθλια μετά τις 16-17 Ιουλίου, εσείς θα επηρεαστείτε πιο πολύ σε θέματα που αφορούν προσωπικές σχέσεις ή σε θέματα που αφορούν τα οικογενειακά. Και μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στον ορίζοντα εκείνες τις μέρες. Η επιρροή θα αρχίσει να φαίνεται από την Πέμπτη και μετά. Πάμε να δούμε Λέοντες. Για τους Λέοντες, μπαίνοντας ο Ερμής στον Ταύρο, παίρνει θέση στο πιο ψηλό σημείο του οροσκοπίου σας, που είναι το μεσουράνημα, έτσι το λέμε εμείς οι αστρολόγοι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το επαγγελματικό σας προφίλ, με την εικόνα που έχουν για σας οι άλλοι ως επαγγελματία. Έχει να κάνει με τις εξελίξεις στα θέματα της καριέρας και είμαι βέβαιη ότι οι Λέοντες σιγά σιγά θα στραφεί η προσοχή τους περισσότερο στον τομέα της καριέρας τους, ψάχνοντας να βρουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη κατάσταση, αν μπορούν να κάνουν κάτι δικό τους ή αν τέλος πάντων χρειάζεται να αλλάξουν δουλειά ή να αλλάξουν κάποιες παραμέτρους στην ήδη υπάρχουσα εργασία τους. Τώρα, αυτή η εβδομάδα μπορεί να δείξει και ένα οικονομικό όφελος. Έχουμε και αυτή την όψη, την οποία θα σας την αναλύσω αύριο, ανάμεσα στο Δία και τον Ποσειδώνα. Αυτή την πολύ σπάνια όψη που είπαμε ότι δεν συμβαίνει συχνά. Είχε ξανασυμβεί στο ίδιο ζώδιο πριν από 100 φύγε χρόνια, ήταν το 1856. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν έχουμε μία πιο σπάνια όψη, έχει επιρροή σε όλο το μήνα. Και στον τομέα που επηρεάζει, για σας είναι ο τομέας των οικονομικών, μπορεί κάτι να φέρει εκεί καλό. Η εβδομάδα θα κλείσει και με τον Άρη στους Ιχθύες, που θα αναμοχλεύσει λίγο συναισθήματα, θα αναμοχλεύσει όμως και τον τομέα των οικονομικών και από εκεί κάτι γίνεται σε σχέση με τα οικονομικά και με μια Πανσέλινο που δεν είναι αρνητική μεν για το ζώδιό σας, αλλά μπορεί να φέρει μια ένταση προσωρινή για τους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου σε θέματα που μπορεί να αφορούν σχέσεις με συνεργάτες, προϊσταμένους, υφισταμένους, τους ανθρώπους δηλαδή που δουλεύετε μαζί, δουλεύετε για εκείνους ή δουλεύουν εκείνοι για εσάς. Πάμε να δούμε Παρθένους. Ότι μπαίνει ο κυβερνήτης σας Ερμής σήμερα στο ζώδιο του Ταύρου, που είναι ένα ζώδιο της γης, φιλικό προς το δικό σας, μόνο καλό νέο μπορεί να είναι. Θα ευνοήσει περισσότερο το μυαλό σας, που το προηγούμενο διάστημα μπορεί να χανόταν σε κάτι δεδαλόβεις διαβρωμές, να έβγαιναν στην επιφάνεια φοβίες, ανησυχίες, ανασφάλειες. Τώρα μπαίνει σε ένα ζώδιο που είναι σταθερό, που είναι ζώδιο της γης, βασίζεται στη λογική περισσότερο, θέλει τα πράγματα απτά, δεν βασίζεται στο συναίσθημα ή στη διέστηση. Οπότε εδώ πέρα αυτό και μόνο θα βελτιώσει πάρα πολύ το κομμάτι της επικοινωνίας με τους άλλους. Θα διευκολυνθείτε σε επαφές, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, αν έχετε να κάνετε, μέχρι το τέλος του μήνα. Από τις 15 τώρα θα ξεκινήσει ένα διάστημα με μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις, σχέσεις, συνεργασίες, γάμος. Μέχρι τις 2 Μαΐου θα είναι αρκετά πιο θετικό το διάστημα, γιατί θα συμπορεύεται ο Άρης με την Αφροδίτη. Άρα σας
δίνει και ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, μετά τα πράγματα μπορεί να ζορίσουν λίγο παραπάνω ή να μπείτε σε διαδικασίες ξεκαθαρισμάτων. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, πρακτικά και οικονομικά είναι αυτά που θα σας απασχολήσουν περισσότερο. Κυρίως θέματα που αφορούν κοινά οικονομικά που μπορεί να έχετε με την οικογένεια ή με ένα συνέτερο, αν είστε σε μια συνεργασία τέτοια και διαχειρίζεστε από κοινού οικονομικά ζητήματα. Είναι και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά τα οποία μπορεί να σας απασχολήσουν, δηλαδή κληρονομικά, ασφάλειες, διατροφές, επενδύσεις, δάνεια, κάρτες, χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά με κάποιο τρόπο χρειάζονται τακτοποιήσεις. Αυτό σας λέει να κάνετε ο Ερμής τον Ταύρο και μάλιστα θα σας πρότεινα να τις κάνετε έτσι όσο και γίνεται πιο γρήγορα, γιατί είπαμε ότι θα γυρίσει ανάβρωμος ο Ερμής και μετά τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τον άλλο μήνα. Η εβδομάδα θα κλείσει με μια πανσέλινο στο ζώδιό σας. Αν έχετε γενέφυλια προς το τέλος του ζωδίου, μετά τις 17 χοντρικά Οκτωβρίου, εσάς θα επηρεάσει περισσότερο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και σε θέματα υγείας και σε θέματα δουλειάς και σε θέματα σχέσεων. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα πιο έντονο και ίσως και μία τάση για ρήξεις αν αφήσετε τα πράγματα να πάρουν διαστάσεις και δεν μπείτε στη μέση λίγο να τα εξισορροπήσετε. Όλο αυτό θα αρχίσετε να το νιώθετε πιο έντονα μετά την Πέμπτη. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Για τους Σκορπιούς, ο Ερμής μπαίνει στον Ταύρο, που σημαίνει στο ζώδιο που βρίσκεται ακριβώς απέναντί σας, μες στον τομέα που έχει να κάνει με σχέσεις, με συνεργασίες, με συμφωνίες. Είναι μία περίοδος που θα σας απασχολήσουν περισσότερο αυτά τα ζητήματα. Είναι μία περίοδος που μπορεί να συζητάτε ίσως και μία πρόταση, μπορεί να έχετε κάποιες προτάσεις. Και βέβαια μπορεί να σας απασχολήσουν και θέματα που αφορούν την προσωπική σας ζωή. Ούτως ή άλλως, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου είναι, πώς το λένε, φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Μπαίνει και ο Άρης στους Ιχθύς, εκεί βρίσκεται και η Αφροδίτη. Είναι ένα πολύ ευχάριστο διάστημα. Θα το δείτε από τις 15 Απριλίου και μετά, γιατί μέχρι τις 15 Απριλίου έχει ακόμα αρκετή πίεση η εβδομάδα. Μετά όμως τις 15 και ειδικά μέχρι τις 2 Μαΐου έχετε ένα εξαιρετικό και πιο ξένιαστο διάστημα και πιο ωραίο για την ερωτική σας ζωή. Μπορεί να φέρει και νέες γνωριμίες, να ερωτευτείτε, να φλερτάρετε, να διασκεδάσετε. Γενικότερα θα βοηθήσει και στον επαγγελματικό τομέα. Νομίζω ότι και εκεί θα έχετε μεγαλύτερη στήριξη, οπότε κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε με κάθε τρόπο. Ρε, πάμε να δούμε τοξότες. Εντάξει, μετά τις 15. Μετά τις 15, ναι, ναι, ναι. Από την Παρασκευούλα. Το νου μας, δηλαδή. Για τους τοξότες, εδώ τώρα κοιτάξτε, ο Ερμής μπαίνει σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει κυρίως με θέματα που αφορούν τη δουλειά, την καθημερινότητα της εργασίας και έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν φυσική κατάσταση και υγεία και σας λέει ότι καλό είναι να τα βάλετε σε μία τάξη αυτά τα ζητήματα, να μην αφήσετε εκκρεμότητες. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μην το αφήνετε να χρονίζει, κοιτάξτε να το επιλύσετε, πηγαίνετε στον κατάλληλο γιατρό, θεραπευτή, διαιτολόγο, γυμναστή, δεν ξέρω ποιος θα λύσει το πρόβλημά σας. Εσείς θα το λύσετε, αλλά με βοήθεια. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, από τη μια πλευρά αυτό, από την άλλη πλευρά υποχρεώσεις, ένας μεγαλύτερος φόρτος εργασίας. Μπορεί να μην είναι μόνο η δουλειά, σαν δουλειά, μπορεί να είναι και όλα τα, πώς το λένε, παρελκόμενα. Μπορεί να είναι υποχρεώσεις του σπιτιού, το σπίτι γενικά. Θα νομίζω ότι είναι περισσότερο σε έμφαση και στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και γενικότερα μέχρι τις 24 Απριλίου που θα παραμείνει ο Άρης σε αυτό το ζώδιο. Γενικά οι τοξότες θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με θέματα που αφορούν ένα ακίνητο, την ακίνητη περιουσία σας, μπορεί να μπείτε σε διαδικασία αγοραπολισιών, ενοικίασης, μετακόμισης. Γενικά το κομμάτι σπίτι θα σας απασχολήσει με κάθε τρόπο, είτε σαν ακίνητο, είτε μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένεια. Άρα εκεί εστιάζεται πιο πολύ η επιρροή του Άρη από τους Ιχθύς μετά τις 15 του μήνα. Φυσικά, όταν μπαίνει ο Άρης σε ένα ζώδιο κόντρα με το δικό μας, πάντα η περίοδος δεν είναι εύκολη. Άρα από τις 15 Απριλίου και πιο πολύ από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 24 Μαΐου έχει λίγο ξύλο το πράγμα. Δηλαδή έχει ένα μεγαλύτερο ζόρι. Το καλό είναι ότι το Μάιο θα έρθουν και κάποιες άλλες όψεις. Θα μπει ο Δίας στον κρυό, μπράβο. Θα μπει η Αφροδίτη στον κρυό. Λίγο θα εξισορροπήσει αυτό το ξύλο που λέγαμε πριν. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς.
Για τους εγώκερους, καλύτερες οι προδιαγραφές με τον Ερμή στον Ταύρο, καλύτερες προδιαγραφές στην επικοινωνία. Ήτανε κόντρα με το ζώδιό σας το προηγούμενο διάστημα που ήταν στον κρυό. Δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες και για να ταξιδέψετε, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για επαγγελματικούς λόγους που μπορείτε να συνδυάσετε και την αναψυχή. Γενικά, νομίζω ότι θα θέλετε, εσείς οι εγώκεροι, όπως και οι καρκίνοι, μόλον ότι το αγαπάτε το σπίτι, θα θέλετε να είστε όσο πιο μακριά γίνεται από το σπίτι. Είτε βγαίνοντας, είτε ταξιδεύοντας, γενικώς θα είστε σε μια μετάσης φυγής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, βέβαια πολλές φορές έχουμε μετάσης φυγής, αλλά δεν επιτρέπουν οι συνθήκες να πάμε και κάπου. Τώρα για τους εγώκερους θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, αυτό σας λέω. Ιδιαίτερα το δεύτερο 15η μέρο του Απριλίου είναι εξαιρετικό για τέτοιου τύπου αποδράσεις. Οι γεννημένοι τώρα, στο τρίτο δεκαήμερο, μετά τις 16-17 του μηνός Ιανουαρίου, χοντρικά, μπορεί να έχετε κάποια ζητήματα που αφορούν τα θέματα της καριέρας, τα επαγγελματικά, μπορεί να προβληματιστείτε περισσότερο εκεί, μπορεί να κλείνει για σας ένας κύκλος δουλειάς ή μπορεί να ξεκινάει κάτι καινούριο, να προκύψει μια καινούρια πρόταση την οποία μπορεί να συζητήσετε για το παρακάτω σε θέματα επαγγελματικών. Πάμε να δούμε υδροχόους. Ήτανε ζόρικα μέχρι τώρα τα πράγματα, από αυτή την εβδομάδα θα είναι λιγότερο ζόρικα, θα το διαπιστώσετε από την Παρασκευή και έπειτα, που θα φύγει ο Άρης από το ζώδιό σας. Ζοριστήκατε γιατί ήταν και ο Κρόνος μαζί, ο Κρόνος βέβαια παραμένει, δεν θα φύγει, πριν έχουμε ακόμα σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο του 23 θα είναι ο Κρόνος στο δικό σας ζώδιο. Ας το πάρετε απόφαση και μην πηγαίνετε κόντρα σε αυτό. Δεν θέλει πολλά πράγματα να κάνετε, λίγο περισσότερη πειθαρχία, υπομονή, αυτά είναι οι λέξεις κλειδιά για τον Κρόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να φεύγει ο Άρης έστω, βοηθάει. Δεν είναι το ίδιο να έχεις δύο μαζί να σε πολιορκούν, μένει ένας. Ο Άρης θα πάει σε ένα ζώδιο που είναι πιο ουδέτερο για το δικό σας και δίνει έμφαση αυτή η εβδομάδα, όπως και το υπόλοιπο του Απριλίου, σε ζητήματα οικονομικά και έχω την αίσθηση ότι πέρα από τα έξοδα, ναι, που θα είναι αυξημένα και λόγω της εποχής, θεωρώ όμως ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να βγείτε και κερδισμένοι. Αύριο θα σας πω αυτή τη μαγική όψη, γιατί αυτή η όψη είναι η όψη του θαύματος, η όψη Δία Ποσειδώνα. Θα σας πω, επειδή για εσάς τους υδροχόους έχει να κάνει με τα οικονομικά, θα σας πω ποιοι μπορεί να υποφεληθείτε περισσότερο. Αυτά και για τους υδροχόους. Οι γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου θα προσέξετε ένα νομικό ζήτημα μόνο προς το Σαββατοκύριακο, γιατί σας επηρεάζει πανσέλινος. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ηχθείες. Στο επίκεντρο, για πολλούς και διάφορους λόγους, αφενός γιατί έχουμε δει από Ποσειδώνα που συναντιούνται στο δικό σας ζώδιο αύριο και είχαν να τα πούν στο ζώδιό σας από το 1856, μια αιωνιότητα και μια μέρα. Και επίσης μπαίνει και ο Άρης στο ζώδιό σας, είναι και η Αφροδίτη εκεί, άρα καταλαβαίνετε ότι για κάποιο λόγο είστε ουσιαστικά στο επίκεντρο των εξελίξεων. Το ότι μπαίνει ο Ερμής στον Ταύρο σήμερα θα σας ευνοήσει σε επίπεδο επικοινωνίας, μόλον ότι θα αυξήσει λίγο έτσι, το τρέξιμο στην καθημερινότητα, πιο έντονη ρυθμή στην επικοινωνία, επαφές, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ταξίδια, σπουδές, ψάξιμο για ίσως να ψάξετε να βρείτε μια νέα δουλειά, είναι μια καλή περίοδος να στείλετε βιογραφικά, να περάσετε από συνεντεύξεις. Γενικότερα όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα, αγαπητοί ηχθείες. Μέχρι τις 2 Μαΐου γενικά, ακόμα και ο Άρης που είπαμε ότι θα σας ζωρίσει λίγο, θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν και ο Δίας και η Αφροδίτη, θα είναι ας πούμε το μαξιλαράκι ασφαλείας στα ζόρια, θα παίζουν δηλαδή και ωραία πράγματα. Εκεί το Μάιο θα ζοριστείτε λίγο παραπάνω, αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί θα τα πούμε αναλυτικά. Αυτά, αγαπητοί ηχθείες, θα τα πούμε αύριο. Για αυτή είναι την... η όψη του θαύματος. Ναι, γιατί θα σου πω, ο Δίας έχει να κάνει με, που είναι ο κυβερνήτης του Τοξότη και των ηχθείων, ο παραδοσιακός, έχει να κάνει με αυτό που λέμε αισιοδοξία, ελπίδα και τύχη. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με... εξειδανικεύσεις. Ναι, εξειδανικεύσεις, αλλά έχει να κάνει και με αυτό που λέμε θαύμα. Γι' αυτό λέω ότι όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο Δίας και ο Ποσειδώνας μαζί, είναι το όνειρο ο Ποσειδώνας, είναι αυτό που μπορεί να σου συμβεί από εκεί που δεν το περιμένεις.
Ναι. Ναι. Οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό αύριο. Άμα. Ναι. Ωραία. Ωραία μέρα θα είναι η αυριανή. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, γεμάτη χαρά, διάθεση και αισιοδοξία. Εμείς αύριο το πρωί, 9 ακριβώς, θα είμαστε εδώ στις ίδιες ακριβώς θέσεις. Ζήνα Κουτσελίνη, αμέσως τώρα. Αλήθειες με τη Ζήνα, τα λέμε αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.